κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας! Ακούτε το λίμπερο της καρδιάς σας! Ακούτε λίμπερο 107,4 και να το λέτε! Αναμένοντας την αποστολή Αντοβόλη, Γιώργος Συρίγος σας κάνει συντροφιά alone! Και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, γιατί θέμα πρώτο, είμαστε στο ωραίο! Θέμα δεύτερον, είναι Σαββατοκύριακο! Θέμα τρίτον, έχουμε πολύ ωραίο καιρό στη Θεσσαλονίκη μας. Την ωραιότερη πόλη του κόσμου, την ύφη του Βορρά, την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τη συμβασιλεύουσα επί μεγάλης αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Από τη συμβασιλεύουσα, την πρωτεύουσα του κόσμου, γιατί εδώ εγκαταστάθηκαν αυτοί που φύγανε από την Κωνσταντινούπολη. Εδώ ήρθαν οι αυτοκράτορες, οι απόγονοι, εδώ ήρθαν οι άνθρωποι και διδάξανε στην μίζερη τότε πόλη, σε μια ισχνή μειοψηφία Ελλήνων, διότι όπως ξέρουμε εκείνα τα χρόνια συγκατοικούσαμε 500-600 χρόνια περίπου με ανθρώπους που δεν ήταν από αυτή την πόλη, δεν ήταν καν Έλληνες, ήταν Εβραίοι και καταδιωγμένοι από την Ισπανία βρήκαν τη Θεσσαλονίκη καταφύγιο. Τους φιλοξενήσαμε για 600 χρόνια, μέχρι που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πάθαν το κακό οι άνθρωποι και ο Θεός να σχωρέσει την ψυχούλα τους. Διδάξαμε λοιπόν σε αυτούς που μείνανε, αλλά και στους Εβραίους που ήταν τότε, γράμματα, τέχνες, πολιτισμό. Φέραμε προϊόντα, αναπτύξαμε τη Μακεδονία και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η πόλη αυτή είναι έτοιμη να αναρριχηθεί και πάλι με ντόπιους και ανθρώπους που ήρθανε από τις πατρίδες της Μεγάλης Ελλάδος, ανακατεμένοι και μονιασμένοι, και θα το δούμε στη διάρκεια αυτό. Είμαστε έτοιμοι να ξαναπάμε τη Θεσσαλονίκη εκεί που την αρμόζει. Την πρώτη πόλη του κόσμου. Μουσικούλα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Άλλαξε μου μουσική, βάλε μου Ελλάδα. Θέλω Ελλάδα ρε φίλε και θέλω ένα τραγούδι. Για να το δω. Ένας μεγάλος αγώνας που όλη η Ευρώπη είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη για να τον παρακολουθήσει. Όχι, δεν μιλώ για μια... Συγκρούονται δύο μεγάλες ομάδες, δύο σχολές τεράστιες. Ένας αγώνας που πραγματικά έχει καθυλώσει το ενδιαφέρον των παοξίδων. Το περιμένουνε πώς και πώς, γι' αυτό και εμείς σήμερα δίνουμε 3 εισιτήρια και μία ερώτηση. Η ερώτηση θα είναι από αγώνες του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Ενώ τα 3 εισιτήρια θα τα διεκδικήσουν οι φίλοι που θα στείλουν το μήνυμά τους στο 54-5-26. Με το μόνο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουν σωστά θα είναι: σε ποιο γήπεδο γίνεται ο αγώνας, στο γήπεδο Χαριλάου ή στο γήπεδο της Τούμπας. 3 εισιτήρια στο 54-5-26 με το μόνο ερώτημα: σε ποιο ματ, σε ποιο γήπεδο γίνεται το ματ, στο γήπεδο του Άρεους ή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο Χαριλάου, Χαριλάου από ό,τι μας εξηγήσανε τις προάλλες, ήταν ένας τσιφλικάς από τον οποίο η τότε διοίκηση του Άρεους αγόρασε κάποια κομμάτια τα οποία ένωσε εκ των υστέρων και εκεί στεγάζεται το γήπεδο. Εκ των υστέρων άλλαξε ονομασία και τώρα που έμαθα και εγώ το λόγο θα το λέω και εγώ Κλεάνθης Βικελίδης.
γιατί περίμενω τον Χαριλάου να είναι κανένας μεγάλος ευεργέτης, κάποιος άνθρωπος που ήρθε και βοήθησε την πόλη και τον Άρη, και γι' αυτό το λέγανε έτσι. Δεν είναι όμως έτσι, ήταν ένας απλός τσιφλικάς. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος ή ότι ήταν κακός, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και εδώ που τα λέμε δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. 54-5-26. Τρία εισιτήρια για σας και ένα εισιτήριο. Όποιος πάρει τηλέφωνο θα του κάνω μια ερώτηση, άμα την ξέρει το κερδίζει. Γιατί για τον αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ που θα γίνει την Κυριακή, αύριο δηλαδή, στις 7:30 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης στην περιοχή Χαριλάου. 54-5-26. Τα μηνύματά σας σε ποιο γήπεδο, η ερώτηση είναι. Γίνεται ο αγώνας του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας ή στο γήπεδο Χαριλάου? Τρία εισιτήρια για το πολύ μεγάλο αυτό αγώνα που θα γίνει την Πέμπτη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ με την Βίντι Βουδαπέστης. Τρία εισιτήρια για σας για το μεγάλο αυτό αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει sold out, θα γίνει sold out σίγουρα, διότι όταν έχουν πουληθεί 22.000 διαρκείας, τα εισιτήρια τα οποία μένουν, εάν έρθουν και κάποιοι εκεί πέρα Ούγγροι να παρακολουθήσουν τον αγώνα, είναι ελάχιστα και εμείς μπορούμε να σας δώσουμε τρία εισιτήρια για τον πολύ μεγάλο αυτό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντι Ουγγαρίας, τη Βίντι Βουδαπέστης, που θα γίνει την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας 10 η ώρα το βράδυ. Έχουμε γραμμή, για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ κύριε μου, καλημέρα σας. Καλημέρα το φίλο μου τον Αγκόπ. Τι γίνεται ρε μεγάλε. Τι κάνεις αρχηγέ μου? Καλά είσαι? Γιατί πας τα λέμε. Πες μου λίγο, τρία εισιτήρια δίνεις για το ΠΑΟΚ, για το Άρης ΠΑΟΚ ή για το Βίντι? Για το Βίντι ρε φίλε. Α, για το Βίντι. Γιατί για το Βίντι. Κλεάντης Βικελίδης έλεγες. Και επειδή έλεγα, κι άμα έλεγα Παπαφλέσσας θα πήγαινες το δεις το Μανιάκι. Αυτό λέω, κι άμα έπαιρνε κανένας παοξύ στο ξύλο, ποιος θα το έτρωγε? Μα σε παρακαλώ πολύ. Το είπαμε ρε φίλε, τρία εισιτήρια γιατί ο Βίντις... Θα μπεις, τι κάνεις, Γιουργάκη μου, εσύ? Θα μπεις στο... Σου κάνω ερώτηση για το Άρης ΠΑΟΚ και άμα την απαντήσεις να σου δώσω ένα εισιτήριο Βίντις ΠΑΟΚ Βίντις. Για κάνε να δούμε. Α, σου κάνω μία. 50 είμαι, να ξέρεις. 50 είσαι, για πες μου ρε μεγάλε. Ναι, για πες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες και αναγκαστικά πέρασε τερματοφύλακα έναν παίκτη από την ομάδα. Δηλαδή στο 10ο λεπτό τραυματίζεται ο τερματοφύλακας. Τότε δεν γινόταν αλλαγές, απαγορευόταν οι αλλαγές ξεκινήσανε. Τότε εγώ δεν ζούσα ρε που τα λες αυτά. Πώς δεν ζούσες? Δεν ζούσες, αλλά είναι ένα μάτς, πρώτα πρόσεξε. Το 70 μου λες τώρα, είναι ένα χρονό. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Άρης κέρδισε 5-1. Είναι η μεγαλύτερη νίκη. Ένα χρονό και εγώ ένα ρε. Ξέρεις ρε παπά ποιος ήταν, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε τερματοφύλακας και έβαγε 5 γκολ? Δεν ξέρω βρε, δεν ξέρω. Παπά, δεν ξέρεις. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ορίστε. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Και δεν μου κάνεις. Και εσύ ένα εισιτήριο. Εσύ δεν δίνεις εισιτήρια, θα έρθω να μου δώσεις ψωμί. Θα αγοράσω ένα εισιτήριο και θα το δώσω, ρε. Σοπα ρε κουβαρδά. Τι, δεν έχουμε λεφτά. Λεφτά έχουμε. Αλλά τα λεφτά είπαμε, τα δείχνουμε, δεν τα δίνουμε. Α, έτσι. Για κάνε την ερώτηση. Μπορώ να σε ρωτήσω και εγώ να πούμε το 1821, ναι, πόσους νεκρούς είχε και τα, ναι, ονόματα και τα επίθετα, θα ξέρεις. Θα στα πω όλα, ας σου πω τους νεκρούς, πω και τα ονόματα. Εσύ τι να μου πεις, δηλαδή δεν είναι αυτοί, είναι κάποιοι άλλοι? Ας εδώ στο εισιτήριο. Για λέγε λοιπόν, θα μου πεις για Άρης ΠΑΟΚ.
Δεν το ξέρω, ρε. Δεν το ξέρεις. Είσαι πομπορδές. Μάλιστα. Είσαι παπάς. Τι, να μπω στο ίντερνετ που δεν μπαίνω. Τι, αυτά κάτι παπάδες που μπαίνουν και την ώρα και στο λένε. Και τόσο παραμύθι ότι το βρήκαν. Ξέρεις κάτι που έχω εγώ και δεν έχεις εσύ. Για πες. Τι είναι αυτό που έχω εγώ και δεν έχεις εσύ. Εσύ έχεις μικρόφωνο, εγώ δεν έχω. Και όταν έχεις μικρόφωνο, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Στείλ τον. Έφυγες. 2-31-0-2-87-3-8 περιμένετε. Πάρτε τηλέφωνο, σας κάνω ερωτήσεις. Όποιος κερδίζει, να, αυτός ο παπάς δεν κέρδισε. Τώρα ο καινούργιος θα πάρει. Ορίστε, κύριε μου. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Μία παρατήρηση, η Βίντι δεν είναι από τη Βουδαπέστη. Από πού είναι, καλέ μου? Άμα το ανοίξετε είναι η Βέλτεμπιρ, κάπως πολύ περίεργο το όνομα, είναι μια κομμόπολη μακριά από τη Βουδαπέστη, το Βιντεότον. Βιντεότον. Ομάδα, η αρχή. Όχι το Βιντεότον, έχει ένα πολύ περίεργο, δεν μπορώ. Μάλιστα. Να το πω κι εγώ. Ωραία. Καλημέρα σας. Στον καλό να πάτε. 2-31-02-87-888. Θα σας κάνω ερωτήσεις για αγώνες Άρη ΠΑΟΚ και εσείς, άμα απαντήσετε, θα πάρετε το εισιτήριο το οποίο δίνουμε. Τα άλλα τρία είναι με κλήρωση στο 54-526, το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση. Ορίστε, κύριε μου. Ορίστε. Ορίστε. Έλα, Γιώργο. Έλα, γεια σου. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Θα σου κάνω ερώτηση για Άρης ΠΑΟΚ. Κάνει, απλά ξεστεί, το δίκιο θα ήταν από τη στιγμή που δίνει εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να δίνει και για τον Άρη εισιτήρια. Δεν έχω, ρε φίλε, τα εισιτήρια έχουν παραδοθεί, δηλαδή τώρα δεν είναι όπως παλιά. Τώρα πρέπει να δώσεις το αφημί σου, πρέπει να δώσεις το άμκα σου, να δηλωθούν στην ΠΑΕ και να μπορέσουν να γραφτούν στη λίστα για να μπορείς να μπεις. Δεν μπορείτε. Οι κοπές δίνουν, ας πούμε, και γενικά όλες οι αρνητικές, όλες οι κοπές, και εσείς δίνετε. Σήμερα δεν δίνει κανείς. Σοβαρά. Βέβαια, έχουν κλείσει οι λίστες. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν είναι όπως παλιά, ας πούμε, το έπαιρνες τελευταία στιγμή το ιστορικό, πρέπει να δηλώσεις ποιον είναι, ονοματεπώνυμο, τι δουλειά κάνεις, έτσι δεν σε βάλουμε στο Χαριλάο, ρε φίλε. Μπήκα πόρτα εδώ, το Χαριλάο είναι φρούριο. Φρούριο! Αλλά το εννοείται να πούμε, αλλά εντάξει. Απλά γενικά λέω, ρε παιδί μου, ότι γιατί παλιότερα δεν θυμάμαι αν είχες δώσει ποτέ εισιτήρα για τον Άρη, απλά επειδή στην εκπομπή παίρνουν από όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, δεν παίρνουν μόνο ΠΑΟΚ, ξέρεις, παίρνουν και Γιάννη, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Απλώς δεν έχω. Μακάρι να είχα, να έδινα. Για το ΠΑΟΚ Άρης θα δώσω. Για το Άρης ΠΑΟΚ δώσαν άλλοι, δεν δώσανε. Από το σταθμό από εδώ. Για το πάω κάτι πώς θα δώσει, αφού και τότε θα είναι Σάββατο και θα έχουν κλείσει λίστες, να πούμε. Α, τα δώσουμε από την περασμένη, το περασμένο Σάββατο, να, και αυτό εδώ πέρα. Από το περασμένο να δώσει για το Άρης ΠΑΟΚ. Έπρεπε, αλλά δεν είχα, ρε φίλε, ουγαλάβεις πέρα του μη έχοντος. Τι να πάρεις από αυτό που δεν έχει. Για να κάνει μια ερώτηση, έτσι να δούμε. Αυτή την προηγούμενη την ήξερες? Μπα, δεν πρέπει να την ήξερα. 10 λεπτό περίπου, νομίζω μπήκε και γκολ, έγινε το 1-0 εκεί. Τραυματίζεται από τη μεριά της Παπαναστασίου, του Παπαναστασίου, του ή της είναι, ο Παπαναστασίου, έτσι. Ναι. Ο γιατρός, ο μεγάλος αυτός δεν είναι, γιατρός δεν ήταν, τι ήταν αυτός, κάτι ήταν. Γιατρός. Μούρι ήταν πάντως, μεγάλη. Αυτός λοιπόν, ήταν και στα τέτοια, που στα 10.000 ήταν αυτός που ήταν. Α, Παπα-Νικολάου ήταν. Ο Παπα-Νικολάου ήταν αυτός. Εντάξει, το παπάς το έχεις. Άρα ο Νικολάου ήταν γιατρός πάνω. Εσύ δεν ξέρω τι ήταν, να πούμε, αλλά δεν πρέπει να ήταν γιατρός. Λοιπόν, τραυματίζεται ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Τάκης Μουσελεμίδης. Τι είναι αυτά, δεν ζούσαμε τότε. Ναι, αλλά δεν πρέπει να δεν πρέπει να ξέρεις την ιστορία της μεγαλύτερης νίκης του Άρη επί του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι. Το 5-1 λες. Το 5-1 λέω, βεβαίως. Αυτό το άκουσα τις προάλλες που το έλεγε. Ποιος το έλεγε, να πούμε. Ποιος το έλεγε. Τα μισάδα σε έλεγε. Παπάς τα ήταν. Εμείς ήμασταν μέσα. Κυριάκος να το έλεγε. Θωμαίδης, ρε παιδί μου. Γιατί λέει, παπάς, δεν σου λέω. Υπάρχει μεγαλύτερος παπάς από τον Κυριάκο. Όλο βγαίνει τα πρώτα πια. Τίποτα δεν βγαίνει. Όλα λάθος τα λέει. Για να μας ανεβάσει, μας έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης λέει με ξένο διαιτητή δεν έχει χάσει ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Είτε με Ιταλό, είτε με Γερμανό. Δεν έχασε. Για το 60 είχε μόνο νίκης και ισοπαλίες, ναι. Δεν έχασε. Με Γερμανό, λέει, είχε κάνει 5-1 τότε, ναι, ναι.
Απλά εντάξει, τώρα έτσι για το χαβαλέ κάνουμε έτσι και μια ερώτηση κάποια άλλη που έτσι πας και την ξέρω πιο πρόσφατη εκτός από αυτή, ας πούμε. Ωραία, να σου κάνω... Σκεφτεί, αλλά κάνε μου έτσι μια ερώτηση. Μέρα που είναι σήμερα, τερματοφύλακας που έπαιξε σε αγώνα Άρη ΠΑΟΚ και μια και έχετε ένα πρόβλημα με ένα δάχτυλο εκεί πέρα σπασμένο, αυτός του λείπε ένα δάχτυλο. 9 δάχτυλα είχε. 9 δάχτυλα. Ναι. Σούπερ. Την κουφάλα. Άρη του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Τι ερώτηση είναι αυτή. Του ΠΑΟΚ. Πολύ παλιός είναι και αυτός. Παλιός τώρα. Δεν είναι και σαν την Ακρόπολη. Παλιός. Και άμα ήταν καινούργιο θα το πιάνω στον αέρα, ρε Γιώργη. Εντάξει τώρα. Από τα ντέρμπι ξέρω από τη δεκαετία του 80 και μετά. Αλλά δεν αυτό είναι πριν τη δεκαετία του 80. Βέβαια. Τι θα σε έβαζε. Πού και πού, εντάξει φίλε, δεν είμαστε και συνομιλοί για να τα θυμάμαι. Δεν είσαι, αλλά αυτά είναι ιστορικά φίλε. Να μην ξέρεις τώρα στο 5-1 τη μεγαλύτερη σου νίκη. Ποιος έπαιξε τερματοφύλακα. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, αφού του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε ρε παπά. Εγώ θυμάμαι κάτι παλιό στο Μιούστον ο Γιακουμής, να πούμε. Όχι, παίξανε μαζί. Μπορεί να έπαιζε κιόλας ο Γιακουμής εκείνο το μάτς. Ο Γιάνναρος. Λοιπόν, λεγότανε Γεώργιος Τάτσης, center back του ΠΑΟΚ, το οποίο πέρασε τερματοφύλακας και εκ των υστέρων έκανε μεγάλη καριέρα στην Καβάλα, μαζί με τον Αχερίδη. Εννιά δάχτυλα και αυτός. Όχι, άλλος ήταν ο εννιά δάχτυλος. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου αδερφέ, πάμε στον επόμενο, ορίστε. Γέροντα Ζωφέ μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα κύριε μου, από πού μας ακούτε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία όλοι. Να είσαι καλά κι εσύ καλέ μου άνθρωπε, το χρόνια πολλά που κάθετε. Καταρχήν, τι να σε πω τώρα, ό,τι και να σε πω, ναι. Μετά θα με λες, με κυνηγάς αλίπητα να πούμε, τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Σαββάτο. Σαββάτο, πόσο του μηνός. Πόσο είναι, ούτε ξέρω πόσο είναι. 20 λέει. Τι είναι, τι έγινε 20 Οκτωβρίου ρε Γιώργο. 20 Οκτωβρίου. Έγινε κάτι το οποίο αν δεν γινόταν σήμερα θα φορούσες ένα φέση σαν τον Ομέρ Βριώνη. Θα ήσουν και τα ρούχια ακόμα θα φορούσες. Δεν ήμασταν και άσχημα εδώ που τα λέμε. Σ' άρεσε το φεσάκι έτσι. Ρε φίλε. Το γουστάριες και το φέρετσέ να πούμε. Έκανα κουμάντο σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εντάξει, αλλά ήσουν πάλι δεύτερος όμως ρε φίλε. Δεύτερος αλλά φορτωμένος. Τώρα κάτσε πρώτος και μπατήρης. Εντάξει, καλύτερα δεν μιλάω για μας, μιλάμε για τον Κοσμάκη τώρα έτσι. Εμείς έχουμε το δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλύτερα, τον τρόπο μας. Καλύτερα ξυπόλυτος και ελεύθερος παρά να πούμε με λίρες και γρόσια να πούμε και φεσωμένος από τον Αλή Παστά. Τι φορούσε με ένα φεσάκι μικρό εκεί πέρα, μωρέ, κόκκινο με μια φουντίτσα να πούμε. Τέλος πάντων, ξέρω τι κάνεις χαβαλέ. Σήμερα λοιπόν για να μάθει όλος ο κόσμος, μια που από σένα δεν το περίμενα. Ναι. Σήμερα λοιπόν πριν από 100 και χρόνια, εδώ στο οροπέδιο των Γιαννιτσών, έγινε η τεράστια μάχη των Γιαννιτσών, που όχι μόνο απελευθέρωσε την πόλη, όχι μόνο απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσε και ολόκληρη τη Μακεδονία. Ο ένδοξος ελληνικός στρατός. Η πόλη σήμερα είναι όλη στα γιορτινά και γιορτάζει αυτή τη μεγάλη νίκη που έκανε ο στρατός μας. Όπως επίσης και το πρωί κάναμε ένα μνημόσυνο για να μην ξεχνάμε ποτέ ότι εδώ πριν από 100 τόσα χρόνια σκοτώθηκαν ενδόξως 188 Έλληνες στρατιώτες για να υπερασπίσουν την πατρίδα με τα νιάτα τους και με την ομορφιά τους. Και το αίμα τους. Και ο Ματζούκης, και περίπου... και βγαίνει ο Ματζούκης και λέει εμείς οι Ηρακλειδίδες την ελευθερώσαμε την πόλη. Τώρα βγαίνετε εσείς από το Γιαννιτσά, λέτε ποιος την ελευθέρωσε τελικά ρε φίλε αυτή την πόλη. Ποιος ελευθέρωσε αυτή την πόλη. Η οποία παραμένει στις δαγκάνες του αθηναϊκού κατεστημένου, το οποίο συνέχεια επιβουλεύεται την πρόοδο της για να μην φτάσει και ξεπεράσει σε πλούτο και ομορφιά την Αθήνα όπως τη δικαιούται από την από τις χιλιόχρονες στιγμές της ιστορίας της.
Κύριε. Κοίταξε να δεις, φίλε Γιώργο, η Αθήνα μπορεί το στα αρχαία χρόνια να έζησε μια ακμή, να ήταν μια όμορφη πόλη, αλλά ό,τι και να γίνει και όπως και να γίνει, είτε γεωγραφικά θέλεις, είτε τοποθεσιακά θέλεις ή οτιδήποτε, ομορφότερη πόλη στην Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Μαζί με τις αδερφές της Βόλο και Καβάλα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και στο νότο θα μπορούμε να πούμε ότι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη είναι το Ναύπλιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος, ας πούμε. Όχι, αλλά έχουν, όμορφη έχουν. Πόλη που να συνδυάζει θάλασσα, θέα, ομορφιά, πολυπολιτισμικότητα, όπως θέλεις να το πεις, σαν τη Θεσσαλονίκη μας δεν υπάρχει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι η ευλογημένη πόλη των θεών. Μπορώ να σου το πω να το καταλάβω. Ή του Θεού, όπως θέλεις, πάρ' το, εσύ πες του. Οι θεοί εδώ που τα λέμε δίπλα καθόταν στα, εδώ, στα 50-30 χιλιόμετρα. Δεν θα ήταν κορόιδα τώρα οι θεοί να πάνε στον Όλυμπο να κάτσουνε. Κορόιδα ήταν αυτοί. Δεν ξέρανε που μένανε να πούμε. Κάνανε πεταγόντουσαν να πούμε δύο λεπτά και στην Αριστοτέλους, φύγανε ένα φροντοτσίνο καπουτσίνο, ξαναγυρούσαν πάλι πίσω. Ναι. Εδώ κάνανε πιάτσα ρε φίλε. Εδώ δικά μας χέρια ήταν. Ρε φίλε. Και εσείς να πούμε, και εσείς να πούμε ρε Θεσσαλονικιώτες. Ναι. Δεν βγάλατε ρε φίλε μια κεντρική οδό με όνομα αρχαίου Έλληνα ρε φίλε. Δηλαδή αρχαίου Έλληνα Θεού. Δηλαδή τόσο ανιστόρητη είστε. Εδώ σκοτώθηκαν τόσοι συμπολίτες μου γιαννιτσώτες για να σας απελευθερώσουνε και αντί εδώ από τα Γιαννιτσά να ξεκινάει από την πλατεία ο δρόμος μέχρι το Λευκό Πύργο και να ονομάζεται Οδός Νίκης Γιαννιτσών, εσείς να πούμε τι κάνατε. Εσάς έχουμε μια στεναχωρημένη, εκεί, μια ψιλοελεηνή οδό να πούμε, κακόφημη τώρα τελευταία που έχει γίνει κιόλας. Σκοτεινή, βρωμερή. Σκοτεινή, βρώμικη να πούμε, ναι, τρισάθλια, γιατί δεν έπρεπε να είναι λαμπερή όπως ήταν τα παλικάρια μας εκείνη της εποχής να πούμε, με τα αλόγατά τους, με τις φορεσιές τους που μπήκανε μέσα στην πόλη και λάμπανε να πούμε. Εσείς δεν νιώθετε ρε φίλε, ιστορικά είστε πολύ πίσω να πούμε. Τέλος πάντων. Ξέρεις κάτι. Το στόμα μου μέρα που είναι σήμερα. Ξέρεις κάτι ρε Νίκο, πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί από αυτή την πόλη λείπει η κουλτούρα, λείπει ο άνθρωπος που θα της δώσει όραμα, λείπει ο άνθρωπος που θα τη σχεδιάσει ξανά, λείπει ο τίμιος που θα μιλήσει, ο τίμιος πολιτικός που θα μιλήσει, τους κοιτάξει τους Σαλονικιούς στα μάτια. Εμείς οι Σαλονικείς είμαστε μια διαφορετική ράτσα. Πρώτα-πρώτα είμαστε μπεσαλίδες. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε αρσενικοί. Είμαστε φιλότιμοι και το κακό μας είμαστε ευκολόπιστοι. Και έτσι, το μεγαλύτερο κακό ξεχνάμε. Ναι. Βρισκόμαστε στο πιο ευλογημένο κομμάτι του κόσμου όλου, στο περιβόλι της Παναγιάς, στο εξοχικό του Θεού, στο βουνό των Ολυμπίων. Και τα έχουμε κάνει όλα στραβά και ανισόβια. Βρωμάμε, ζέχνουμε από τη βρώμα. Τα στενά μας είναι μέσα στα κόπρανα από τους σκύλους. Εκατοντάδες χιλιάδες σκύλοι λιμένονται τα δέντρα που έχουν μείνει. Αναρχία στους δρόμους, διπλό παρκαρίσματα, κορναρίσματα, βρώμα και δυσοδεία. Και από πολιτισμό, άμα θα σου πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει έβλημα το Λευκό Πύργο, μια φυλακή τουρκικιά και έχει κρυμμένη μέσα σε κάτι παλιόσπιτα τη Ροτόντα που είναι 1700 χρόνια μνημείο. Να πάρουμε την άλλη. Νίκο, σε θέλω για να μιλήσουμε για την ομάδα. Θα σε καλέσουμε εμείς σε λίγο. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή και να πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου κύριε Κώστα, και σένα σε θέλω και σένα θα επικοινωνήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα και θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, ναι, ένα λεπτό, άκουσε με τι θα σου πω. Ναι. 16 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη. Κώστα, δεν γίνεται, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Και μέσα σε όλα αυτά
και παραμονή του μεγάλου ντέρπι μεταξύ του Άρεος και του ΠΑΟΚ, υπάρχουν ακόμα φωνές, φωνές από το παρελθόν, φωνές αμαρτωλές που πνιγμένες μέσα στο βούρκο των τύψεών τους προσπαθούν να βρούνε σωσίβιο να δικαιολογήσουν τη φετινή τους πτώση, την αναμενόμενη, βρίσκοντας φαντομάδες και σαν το Δον Κιχώτη κυνηγάνε ανεμόμυλους ότι πίσω από τα έσχη της επίδεσης κουκουλοφόρων ενάντια στις δυνάμεις του κράτους προσπαθήσανε να κάψουν ζωντανούς ανθρώπους, επαγγελματίες που εφαρμόζουν την τάξη που αν δεν υπήρχαν αυτοί θα μας τα ζούγκλα. Και περιμένουνε λέει να δικαιωθούνε. Μα να δικαιωθείς ρε φίλε, πρέπει να σου έχει κλέψει κάποιος το δίκιο σου. Και πας κάπου και λες το δίκιο μου ρε παιδιά. Τι θα βγεις να πεις βρε σαβούρα. Α εξή, ποιος αδίκησε τώρα που βγήκατε 500 άτομα και ορμήξατε πάνω στην Ινδία, στην αστυνομία μέσα από το, από τις κερκίδες του ΆΚΑ. Το κάνατε πέρσι με τον Ολυμπιακό, έπιασε σου λέει το κάνουμε και φέτος. Πάμε να κάνουμε το μάτς, το γεμίσουμε καπνογόνα, το κάνουμε ζούγκλα. Για να επιβιώσουμε πάλι, να ξανακλέψουμε, να ξαναστευτούμε πρωταθλητές και ας μας λένε και χάρτινους, ας με λένε και χαγίνα και ας πεθαίνω από την πείνα, ψόφα λοιπόν. Παρακαλώ πάμε στη γραμμή την πρώτη να μην περιμένει, ορίστε. Θα απαντήσω στο κήρυγμα το βλάσφημο και... Θα πω ότι είσαι ψεύτης, συκοφάντης και μέγας παπατζής. Διότι η τιμωρία αυτή για πρώτη φορά επιβλήθηκε και καλά έκανε, εγώ μπορώ να σου πω. Α, μπράβο. Εδώ, λοιπόν, εδώ συμφωνούμε. Εδώ στη ωραία που συμφωνούμε. Και καλά έκανε, γιατί από κάπου θα πρέπει να γίνει μια αρχή. Με συγχωρείς, η αρχή έγινε με μένα. Δεν έγινε με σένα. Η συνέχεια. Αρχή και στο... Περίμενε να τελειώσω. Να τελειώσω. Περίμενε παπατζή. Παπατζή, περίμενε να τελειώσω. Να τελειώσω. Η αρχή έγινε με σένα, γιατί με τον Ολυμπιακό πέταξε το καρούλι και διακόπηκε ο αγώνας. Καρούλι. Ένα καρούλι εδώ, 200 βέμπες εσύ, ωραία είμαστε. Πρωτοδίκος. Τι πράγμα. Πρωτοδίκος σου αφαιρεθήκανε 3 βαθμοί, μηδενίστηκες. Ναι. Στον ελόγω αγώνα, ναι. Και πήγες σε δεύτερο δικαστήριο, ναι. Και οι βαθμοί, οι μειοντροί σβήσανε. Σβήσανε. Ναι, ναι. Και οι αγωνιστικές οι δύο που έφαγες σβήσανε κι αυτές. Και μία η ώρα τη νύχτα έβγαλες εισιτήρια. Α. Μία η ώρα τη νύχτα της Κυριακής. Απαγορεύεται. Και μπήκες την Κυριακή με εισιτήρια. Τι έβαλα. Απέναντι σε ένα ληστρικό, κυβερνείο που αυτήν τη στιγμή προείσταται. Αλλά μετά από λίγο καιρό, ήδη άρχισαν οι αντίστροφες μέρες, οι προδότες της Μακεδονίας θα πάνε στον Αγύριστο. Άντε ρε Κώστα. Οι προδότες της Μακεδονίας θα πάνε στον Αγύριστο. Ποιοι είναι αυτοί? Ναι, αυτοί οι προδότες. Αυτοί που βγάλαν την απόφαση να φας μείον 3 βαθμούς. Όχι. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν. Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν στις πρέσπες. Στις πρέσπες. Ναι. Γίναν τέτοια πράγματα και δεν το έχω πάρει. Ναι, δεν γίνανε. Τι γίνανε. Και τώρα συγκεντρώσαν 80 βουλευτές οι αυτοί. Οι Σκοπτιανοί. Για να το περάσουνε. Αλλά να δούμε από τη δική μας βουλή πως θα περάσει. Α, ο Μητσοτάκης. Ναι. Πρώτος θα το ψηφίζει ο Μητσοτάκης. Το λέω από τώρα.
Από εγώ τώρα... σε λέω ότι θα το καταψηφίσει. Από τώρα ρε παπάς το λέω. Εγώ σε λέω ότι θα το καταψηφίσει. Λες. Και αν το ψηφίσει ο Μητσοτάκης, ψήφο δεν πρόκειται να δει αυτό το κόμμα από μένα όσο ζω. Μήπως βλέπει τώρα. Στεφανόπουλο ψήφιζες και πολιτική άνοιξη. Παπά, τι να σε κάνω. Λέω. Α, λες. Στεφανόπουλο ψήφισα επειδή με έφερε το Μητσοτάκη, τον οποίο είχα πολιτικό αντίπαλο για αρχηγό κόμματος. Πάλι Μητσοτάκη έχεις ρε. Δεν πιάνετε. Κατάλαβες. Δεν πιάνετε αυτός ο Μητσοτάκης. Τότε τον είχα αντίπαλο της ΕΡΕ. Α. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν μου λες. Και τον κάναν αρχηγό να μην τους χαρακτηρίσω. Τώρα με τους τρεις βαθμούς σας το Μητσοτάκη τώρα. Τι που με πήγες εδώ λέμε ότι βγήκατε και πήγατε να κάψετε ζωντανό. Οι τρεις βαθμοί εγώ σου λέω ναι. Ότι αφαιρεθήκανε. Αλλά έγινε μια παρατυπία. Τι παρατυπία Κώστα. Την κασέτα με τα επεισόδια δεν την πήγανε στο πρώτο δικαστήριο. Στο πρώτο δικαστή. Και την εμφανίσαν στο δεύτερο. Είναι παρατυπία αυτή. Εάν δηλαδή είχαμε κακούργημα, για παράδειγμα, και δεν εμφάνιζες τον πρώτο μάρτυρα κατήγορο στο πρώτο δικαστήριο και τον εμφάνιζες στο δεύτερο, η οποιαδήποτε απόφαση του δεύτερου δικαστηρίου συνεπάγεται ακυρότητα από τον Άριο Πάγο. Κατάλαβες? Ναι, σε άκουσα. Θα μ' ακούσεις και εμένα. Εγώ επειδή δεν είμαι δικηγόρος, όπως δεν είσαι κι εσύ. Πήρα χθες το βράδυ και ρώτησα ένα δικηγόρο και μου είπε ότι η έκθεση της αστυνομίας είναι αψεγάδιστο στοιχείο και δεν επιφέρει καμία απολύτως γνώμη επ' αυτού. Από τη στιγμή που το γράφει η αστυνομία δεν έχει υποχρέωση πρωτοδίκως να φέρει επιπλέον στοιχεία. Όμως, εάν στον Άριο Πάγο ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία, τότε τα πηγαίνει. Γιατί για να το λέει η αστυνομία έτσι έγινε. Έτσι λέει το Σύνταγμα, έτσι λένε οι νόμοι. Το εάν δεύτερο. Εσύ... Γιατί το πήγε το δεύτερο. Γιατί το ζήτησε το έχετε όταν γίνεται. Όταν γίνεται το εφετείο. Θα πρέπει αυτός ο οποίος το ζητάει να έχει επιπρόσθετα στοιχεία να παρουσιάσει. Όχι, εγώ λέω ότι υπάρχει δολιότητα. Λες εσύ. Ναι. Καλά κάνεις. Γιατί έπρεπε και πρωτοδίκως να την εμφανίσει την κασέτα. Την εμφάνιζες. Σαν επιπλέον στοιχείο. Σε επιπλέον στοιχείο πηγαίνει ναι. Όταν το ζητήσουν οι αεροπαγίδες. Δεν είναι όταν το ζητήσουν, είναι υποχρεωμένος. Ό,τι στοιχείο έχει να το παραδώσει στο δικαστή που θα βγάλει την απόφαση. Άσε τι είπε αυτός ο δικηγόρος, νύχτα το πήρε το πτυχίο που σε είπε τέτοια πράγματα. Έτσι. Άστα είπε. Και μου λέει να πεις εκείνο το φίλο σου λέει από την Κατερίνη. Άστα είπε, νύχτα το πήρε το πτυχίο. Ότι είσαι άσχετος και, εγώ. Και τυφλωμένος. Νύχτα το πήρε το πτυχίο και όταν εγώ... Έχεις μάθει καιρό. Και όταν εγώ παρακολουθούσα δίκες και συμβουλευόμουν και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Λοιπόν και συμβουλεύω με τώρα την κόρη μου και τον γαμπρό μου. Εκείνος δεν είχε γεννηθεί. Κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα, εσύ κατάλαβες. Ναι. Ότι αλλάξανε, αλλάξανε οι καιροί. Και αυτά που κάνατε μέχρι τώρα τα ξεχάσετε. Άλλο βρε το ένα τώρα, μην αναμειγνύεις τώρα. Μην αναμειγνύεις. Εσείς τότε, Εσείς αυτό αναγορεύεστε. Ενώ είστε επίδοξοι πρωταθλητές, αυτό αναγορεύεστε από τώρα πρωταθλητές. Όπως κάθε καλοκαίρι που πήρατε 50 καλοκαιρινά πρωταθλήματα. Κάθε καλοκαίρι είστε πρωταθλητές. Θα μ' ακούσεις και εμένα να σου πω μια κουβέντα. Παπαντζίδες! Να μ' ακούσεις και εμένα. Και τώρα λέτε ότι το πήραμε το πρωτάθλημα και είμαστε στην 7η αγωνιστική. Θα μ' ακούσεις και εμένα μια κουβέντα να πω. Γιατί δεν άφησες άνθρωπο να μιλήσεις σήμερα και εσείς διακατέχεσαι από δημοκρατικά αισθήματα. Είσαι δημοκράτης. Άσε να μιλήσει κι ο άλλος να πει μια κουβέντα. Με πολύ ηρεμία θα σου την πω.
Άκουσε να σου πω, κύριε Κώστα. Οι καιροί που πιάνατε τους παίκτες και σας βουτούσαν μέσα στα αυτοκίνητα, υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου με τους παίκτες του Ηρακλή, η εποχή που πιστολιάζατε την κοινωνία και δεν πληρώνατε, η το εποχή κάνα που... κι άλλοι αυτό. Άσε με να τελειώσω, Χρυσέ μου. Από το οι καιροί που δύο φορές αφήσατε φέσκια στην κοινωνία, οι καιροί που όταν βγαίνετε ξανά στο προσκήνιο με άλλο όνομα σαν τους κακοποιούς και με άλλο αφημί και σας δίνανε 20 και 30 εκατομμύρια. Ψέμπεσε! Οι καιροί που κλέψατε τίτλους και χρήματα από το λαό της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης τελείωσαν. Από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα θα νιώθετε κι εσείς τη λέλαπα της δικαιοσύνης, ξεφτύλες, θα μπείτε μέσα στα καβούκια σας, προδότες της προσφυγιάς, κλεφτρόνια χάρτινη, και θα κάθεστε προσοχή μπροστά στην αρμάδα του κόκκινου στρατού του Ιβάν Ζαβίδη, ο οποίος το στοίχημά του είναι να φτιάξει το γήπεδο του ΠΑΟΚ πριν από... Ορίστε. Ορίστε. Έφυγε ο επόμενος. Ορίστε. Παρακαλώ. Τρίτος. Ορίστε. Άδειες οι γραμμές. Πάρτε τηλέφωνο. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ορίστε, κύριε μου. Καλημέρα σου. Καλημέρα, κύριε μου. Πεχταρά μου. Μα είναι δυνατό, δηλαδή. Αθήνα. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Δεν αντέχω άλλο. Αθηνάρα, η καψούρα. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια, ε. Μας έχουν ζαλίσει, όχι, δύο χρόνια μας έχουν ζαλίσει όλοι με τον ΠΑΟΚ εδώ. Παλιά δεν ασχολιόντουσαν γιατί ήμασταν της Φαλιάρας και γελούσαν και μας συμπαθούσαν κιόλας, ξέρεις. Και τι λέγανε, κάντε ρε ομάδα πρώτα και μετά να μιλάτε. Δεν είναι θέμα ομάδας, είναι οπαδικό το θέμα, πρώτα απ' όλα και νοοτροπίας. Για πες μου. Είναι πολύ όμορφο να κοροϊδεύεις τον κόσμο, ενώ όλοι οι βλάχοι κατεβήκαν στην Αθήνα και υποστηρίζουν τους Αθηναίους, γιατί είναι προδότες πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρουν από πού έρχονται και γιατί υποστηρίζουν αυτό που υποστηρίζουν. Και τώρα ξαφνικά έχουν τρελαθεί με τον ΠΑΟΚ, τους ενοχλεί ο ΠΑΟΚ. Τους ενοχλεί. Αυτοί υποστηρίζουν τους προέδρους τους, όχι την ομάδα τους, ούτε την ιστορία που έχει η ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ιστορία. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον αγάπησα και δεν έχω καμία σχέση κιόλας με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά να αντιπροσωπεύει, γιατί ψάχνει δικαιοσύνη. Το όνομά σου? Νίκο με λένε. Να είσαι καλά ρε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου και για το ωραίο λόγο σου. Είσαι ωραίος. Χαιρετίσμου του στην Αθήνα, την πανέμορφη πόλη μας. Ορίστε ο επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, γεια σας, τι κάνετε? Μα δεν ακούς τι να κάνουμε πρωί πρωί. Τα ακούω, ο Γκρέγκορη είμαι, καιρό είχα να σε πάρω τηλέφωνο. Πού είσαι ρε φίλε? Πού να είμαι, σε ακούω και σε θαυμάζω και λέω να μην διακόψω τον ιρμό των σκέψεων και τη φορά που έχεις. Λοιπόν, είπε ότι ανακηρυσόμαστε πρωταθλητές καλοκαιριού. Ναι. Συμφωνώ, γιατί εμείς έχουμε τα φόντα σαν ομάδα να πρωταγωνιστήσουμε και να πάρουμε πρωταθλήματα και κύπελα, αλλά οι αδικίες που γίνονται από αυτές τις ομάδες, από ΑΕΚ Ολυμπιακό, δεν μας αφήνουν. Ο Ολυμπιακός ήρθε, πριν μπει μέσα στο γήπεδο, σηκωθήκανε, φύγανε. Η ΑΕΚ τους φώναζε ο διαιτητής με ντοκουμέντα, με φωτογραφίες, με τα βίντεο να έρθουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είπαν όχι, τα κερδίσανε στα χαρτιά. Εγώ θέλω να πω τώρα ότι επειδή μας κυνηγάνε, επειδή ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει για μια πενταετία τουλάχιστον να παίρνει τα πρωταθλήματα. Και λίγα λες. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και του εαυτού μου μέσα, θα ήθελα να εστιάσει την προσοχή, Γιώργο, να βρεις κατάλληλους ανθρώπους, να έχουμε παιδεία αθλητική, δηλαδή συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο, συμπεριφορά έξω από το γήπεδο, γιατί τώρα λέει πιάνονται και οι προαύλοι χώροι, δηλαδή. Όπως έγινε με την ΑΕΚ. Μέτρα. Ναι, θα ήθελα εσύ με τη σειρά σου, επειδή έχεις πολλούς γνωστούς και μπορείς μέσω ραδιοφώνου που είναι η μεγάλη σου δύναμη, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι να συμβουλέψουν, είτε με αναρτήσεις
στο site του ΠΑΟΚ εδώ, εκεί να βγαίνεις και να τα λες. Θα τα πούμε. Ή μπορούν να αποφύγουν τα εύκολα. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και την, το άνοιγμα του θέματος το οποίο έθιξες και ήθελα να μιλήσω πάνω σε αυτό. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, για. Θέλω να πω ότι κάνε κότσο τα μαλλιά σου, να φανεί η ορχοντιά σου, φτιάξου, στολίσου και πήγαινε στο πρώτο σου ραντεβού, πήγαινε σε μια δεξίωση, πήγαινε σε ένα γάμο, πήγαινε κάπου που θέλεις να βρεθείς με ανθρώπους και πρέπει να δείξεις μια ωραία εξωτερική εμφάνιση, μια όμορφια, γιατί ας μην ξεχνάμε, όλοι μας είμαστε ωραίοι, αρκεί να φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Εμείς εκεί στην Ολύμπου, Ολύμπου 23, έχουμε το μέρος που πηγαίνουμε για να μας φροντίσουν και δεν είναι άλλο από το κομμωτήριο της Έφης, όπου παρέχει το πιο όμορφο, το πιο ανεβασμένο, το πιο μοντέρνο χτένισμα για άντρες, για γυναίκες και για παιδιά. Το κομμωτήριο της Έφης είναι για όλη την οικογένεια και μέσα στην κρίση εμείς έχουμε τη λύση. Φτηνό κούρεμα με μόνο 5 ευρώ και οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται στο κεφάλι μας είναι ηλεγμένο από την κοινή αγορά, είναι προϊόντα Σβάρτσκοφ. Εμείς με λίγα λεφτά, με πολύ αγάπη, με πολύ φροντίδα, με πολύ μεράκι, γιατί το στόλισμα του κεφαλιού μας είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, είναι από εκεί που θα τραβήξουμε την προσοχή. Εμείς μπορούμε να σας το κάνουμε με λίγα λεφτά και με πολύ τέχνη. Και μην ξεχνάτε, δεν χτενίζουμε, κεντάμε. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Για τα τηλέφωνά σας, 231-0-515-017. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Λίγη μία μέρα και κάτι ώρες έμειναν πριν από το μεγάλο αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Η εκπομπή, παρόλο που δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει εισιτήρια του Άρη με τον ΠΑΟΚ, έχει όμως 3 εισιτήρια, 54-5-26, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντη, που θα γίνει την Πέμπτη σε ένα γήπεδο κατάμεστο. Εισιτήριο δεν υπάρχει πουθενά. Εμείς δεν έχουμε ακόμα συμμετοχές. Στείλτε τις συμμετοχές σας στο 54526, ονοματεπώνυμο FM και ενώ 54526, θα σας δώσω 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Βίντης. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Αυτός ο κυριούλης από την Κατερίνη. Ναι. Χρήζει βοήθειας. Θέλει βοήθεια, λες. Χρειάζεται βοήθεια, γιατί βλέπω ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Και εσύ σαν φίλος, από ό,τι κατάλαβα είστε φίλοι, θα πρέπει να το βοηθήσετε τη Δευτέρα το πρωί. Ναι. Προφανώς δεν υπάρχει βοήθεια από την οικογένεια. Δεν ξέρω την οικογενειακή του κατάσταση. Μια χαρά είναι. Παντρεμένος, παιδιά, γόνια. Δεν κάνω κουτσομπολιό. Απλά λέω, επειδή προφανώς γύρω του δεν θα υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει, ίσως να απευθυνθείτε στις δημοτικές δομές, στις κοινωνικές δομές του Δήμου Κατερίνης, να τον βοηθήσουν. Υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχει και βοήθεια στο σπίτι. Γιατί τον βλέπω, είναι πολύ χάλια. Πιάστηκε η ψυχή μου με αυτά. Λέω, γιατί αυτός ο κυριούλης να σε αυτό το χάλι να έχει φτάσει. Λυπήθηκε η καρδιά μου, τι να πω. Από πού μας δεν ακούτε. Πρέπει να είναι καλά. Από πού μας ακούτε, κύριε? Αριδαία. κοιτάξτε, είμαι ευαίσθητος άνθρωπος. Νοιάζομαι τους. Και όταν βλέπεις ειδικά ηλικιωμένους... Δεν είναι και μεγάλος και είναι και καλοστεκούμενος, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει. Ξέρεις κάτι, το όνομά σου στο μικρό, αν επιτρέπετε. Γιώργος. Κύριε Γιώργο μου, όταν έχεις μάθει με έναν τρόπο ζωής, δηλαδή όλα δικά μας είμαστε, αρπάζω τη χερούκλα μου, την απλώνω και αρπάζω τη βρω μπροστά μου και δεν με τιμωρεί κανείς. Όταν φτάνει η ώρα να βρεθείς απέραντα τους δικαστές και σε τιμωρούν, σου κακοφέρεται, σου λέει για κάτσε ρε φίλε, με πιάνουν να κάνω δωροδοκία, δεν με τιμωρούν. Με πιάνουν να κάνω ατασταλίες, δεν με τιμωρούν.
Λέει ο πρόεδρος μου θα κάνω μεταγραφές και δεν πληρώνω το κράτος. Δεν με κάνει κανείς τίποτα. Φαλήρω δύο φορές και βάζω 400 εκατομμύρια μέσα τον Κοσμάκη. Όχι μόνο την εφορία, τον Κοσμάκη. Προμηθευτές, ποδοσφαιριστές, φυσιοθεραπευτές, ανθρώπους του μόχθου. Κανείς δεν με κάνει τίποτα. Πέφτω στην τέταρτη εθνική, κάνουν τις εθνικές τρεις για να γλιτώσω ένα χρόνο. Βγαίνω, μου δίνουν και 20 εκατομμύρια μπόνους. Πάρε και ένα πρωτάθλημα τζάμπα. Πάρε και 30 εκατομμύρια από το Champions League να κάνεις γήπεδα με τα λεφτά του ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα, αρχίζει να υπάρχει δικαιοσύνη και σε τιμωρούν και λες καλά ρε τι έκανα. Μέχρι τώρα και δεν με τιμωρήσανε. Είναι μια λογική, κύριε Γιώργο μου, δεν είναι? Τι να σας πω, εγώ δεν γνωρίζω πολλά. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτά που ξέρω. Γι' αυτό το εντιμότατο και αξιοπρέστατο κατά τα άλλα σωματείο στο οποίο αναφερθήκατε, να πω ότι λίγους μήνες πριν, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, ο παδίευτής της του έντιμου σωματείου κάνανε κατάληψη στο εργοτάξιο του Δήμου. Το εργοτάξιο του Δήμου και, αναγκάσανε να πάρει φορτηγά για καθαριότητα και τα λοιπά, για τέτοια οχήματα μιλάμε, και οτιδήποτε αφορούσε το εργοτάξιο του Δήμου να παρατήσει το εργοτάξιο, γιατί ήταν δίπλα στο γήπεδο που χτίζουν αυτοί. Ο Δήμος αναγκάστηκε, ο Δήμος, έτσι, όχι μια ιδιωτική εταιρεία, αυτός που φροντίζει την καθαριότητα της πόλης μας, αναγκάστηκε να πάρει από εκεί τα οχήματα, να πάει σε μια νυχτωσιά και αναγκάστηκε να βάλει και εργαζόμενο. Αυτά που σας λέω είναι γραφτήκαν στον τύπο, όχι πολύ διαδεδομένα, έτσι διακριτικά, έτσι, να μην το διαβάσει πολλοί κόσμος, μόνο αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα. Τα ψηλά γράμματα που λέμε. Τα ψηλά γράμματα ακριβώς. Μετά αυτό, επειδή ήταν υπαίθρια, στεγαζόντουσαν όλα αυτά τα οχήματα, ο Δήμος αναγκάστηκε να βάλει και κάνα δύο εργαζόμενους εκεί πέρα να τα φυλάνε, οι οποίοι κάποια στιγμή δεχθήκανε επίθεση από πάλι ο οπαδός του έντιμου αυτού σωματείου. Γι' αυτό που σας λέω δεν είναι βγαλμένο. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ. Η ΠΟΕΟΤΑ είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ, έτσι. Αυτό εδώ πέρα και αυτό ήταν κάτι που πέρασε στα ακόμη πιο ψηλά, αλλά υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Δεν είναι, αν κάποιος χρειαστεί τη βρίσκει, έτσι. Αυτό το έντιμο σωματείο. Να σε καλά, κύριε Γιώργο μου, ορίστε ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα, Λογοπλάστη. Καλημέρα, κύριε Πασκάλη, τι κάνεις? Πασκάλης Ολυμπιακός. Λοιπόν, μια ένσταση. Ναι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπει στον κάθε κακομοίρη να μιλάει ενάντια του κυρίου Κώστα από την Κατερίνη και ένα παραπάνω, γιατί το γνωρίζεις προσωπικά και μιλάς καθημερινώς μαζί του στο τηλέφωνο και ξέρεις ποιος είναι. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει και να λέει τον καημένο του κυριούλη που έχει προβλήματα ψυχολογικά και όχι και αλλιώς. Το αν έχει προβλήματα ψυχολογικά, Γιώργο μου, το ξέρεις πολύ καλύτερα. Ψυχολογικά προβλήματα έχουν, πώς είπε η βουλευτής από την Κολτάνη. Έπαιδε μου, ο άνθρωπος έκανε μια πρόταση, σου λέει θα του βγει η ψυχή, να πούμε. Ποια πρόταση είναι? Μετά μην ξεχνάς κάτι, ότι ο κύριος Κώστας, ναι, είναι ένας άνθρωπος που σηκώνει το τηλέφωνο και απαντάει. Δεν χρειάζεται δηλαδή το επιπλέον. Βρεάζει τώρα. Εσύ λοιπόν, τώρα τίποτα για την ομάδα. Πρώτα περαστικά έμαθα, έδωσες έναν αγώνα και τον πήρες περπατητά. Άρπακολα, όπως σας παίρναμε. Σαν Ολυμπιακός πάντα νικητής είμαι. Δεν πιστεύω να δωροδόκησες εκεί πέρα τίποτα. Δεν πιστεύω, γιατί σαν Ολυμπιακός τη δωροδοκία λοιπόν την έχεις στο αίμα σου. Το έχεις αυτό. Ποιο πράγμα? Τη δωροδοκία. Όχι, παλικάρι μου. Δωροδοκείτε. Δωροδοκείτε. Συνειδήσεις. Εγώ ό,τι έχω πάρει στη ζωή μου, το έχω πάρει με το σπαθί μου, και όταν ήταν να δικήσω κάποιον, τον είπα πρόσεχε, γιατί θα σου πάρω αυτό που έχεις στην αγκαλιά σου. Θα σου το πάρω. Έντιμα ή άτιμα, δεν με ενδιαφέρει. Το είπες και αυτό. Εγώ όπως είπα σε κάποιο παρουσιαστή, σου ότι ναι, γιατί δεν ακούω μόνο σένα. Σένα σε ακούω μόνο Σάββατο Κυριακή. Σωστά. Τις άλλες μέρες κάποιον πρέπει να ακούσω. Και καλά κάνεις. Λοιπόν και του είπα τη Δευτέρα σου την έχω στημένη. Και όχι πίσω από τη γωνία,
στην ευθεία απέναντί σου. Μην τυχόν και γίνει καμιά στραβιά την Κυριακή, τη Δευτέρα θα μαζέψεις τους συνοπαδούς σου, γιατί λέτε μεγαλύτερα λόγια από τον πόη σας, λοιπόν, και να σηκωθείτε να φύγετε. Πού θα κρυφτείτε δεν με ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο, για ποιο μάτς μιλάς, αν θα χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Μπράβο, ναι. Και γιατί θα πρέπει να κρυφτεί, δηλαδή. Γιατί λέτε μεγαλύτερα λόγια από τον πόη σας, ρε φίλε. Εμένα μ' άκουσες να λέω τίποτα. Δεν μιλάω για σένα. Λένε τότε θα λες. Ναι, λένε. Αυτό είπα. Λένε μεγαλύτερα λόγια, θα ρίξουμε τρία, θα ρίξουμε δύο, θα το διαλύσουμε, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Εντάξει. Πατέρα μπορώ, θα σε δω παιδί μου. Λοιπόν, τι είπε η βουλευτής από την Κοζάνη, Σανοφάγους είπε μερικούς. Λοιπόν, ξέρω εγώ. Ποια βουλευτής, όχι, η Ραχή. Το έκανε συζήτηση δεν και θυμάμαι. Με την... Αποστολή. Και με την παρτενέρ σου, την που είναι από εκείνα τα μέρη. Το σκατζόχυρο. Μπράβο. Λοιπόν, όντως πολύ, πάρα πολύ, οι περισσότεροι γιατί είστε πάρα πολύ, είστε σανοφάγοι. Λοιπόν, και νομίζετε ότι πηγαίνετε και τρώτε, έχετε μια διαφήμιση σεφ κάπου στην Όλγας. Όλοι τρώτε σανό και νομίζετε ότι τρώτε στο σεφ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να σου πω κι εγώ κάτι, ρε Πασχάλη. Θα σας ξεπατώσουνε οι παοξίδες. Σας περιμένουνε στην Τούμπα. Σας ξεπατώσανε στον Πειραιά. Θα σας ξεπατώσουνε ξανά. Έτσι λένε αυτοί. Εμένα τι με νοιάζει. Εγώ είμαι Παναθηναϊκάρα. Εσύ το αναπαράγεις. Παναθηναϊκάρα θα σε ξεπατώσει και αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, ετοιμάσου και την Κυριακή. Η K20 του Παναθηναϊκού, ναι, σε ξεπάτωσε πέρυσι και σε πήρε το πρωτάθλημα. Εμένα. Γιατί δεν κέρδισε 3-2 με στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός. 4-0 έχασε. 4-0 έχασε πέρυσι. 4-0 έχασε. Μιλάμε, και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Α, πρόπερσι. Καλά, ναι, εντάξει. Που πήγαινε για πρωτάθλημα. Πρόπερσι. Που πήρε στον αγώνα με το κουτάκι του Ίβιτ. Πήρες τους συμβασμούς. Κουτάκι έγινε τώρα. Ολόκληρο κουτί. Μπύρα στο κεφάλι. Ένα κιλό. Άντε το κουτάκι. Γεια σου Πασχάλη μου. Γεια σου. Κοιμήσου και εσύ μαζί με τον άλλον από την Κατερίνη. Πλέον ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Ποτάμι θα σας πνίξει. Από δύο μεριές. Από τη μια μεριά από τη Μακεδονία και από την άλλη από την Αθήνα έχουμε και εκεί τους ανθρώπους μας. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Ο Τζιμάρας. Γεια σου Τζίμι αρχαιολόγε τεράστιε. Βουνό. Λοιπόν, δεν... Όρος Αραράτ. Τέρας ύψους. Λοιπόν, φίλε Αριανέ. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου αύριο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω. Όχι. Θέλω να δώσω μια ευχή μόνο, ναι, για το αυριανό ντέρμπι. Εμείς οι Θεσσαλονίκες να διδάξουμε αθλητικό πολιτισμό στην Αθήνα. Μόνο αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι μετά το... Να σε καλά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. 2-31-02-87 και 3-8. Νομίζω, φίλε Δημήτρη, ότι ο αγώνας που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας πριν από λίγες μέρες και έληξε ισόπαλος 1-1 μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης μας είναι η απαρχή μιας καινούριας λαμπρής ιστορίας για τον πολιτισμό αυτής της πόλης. Είναι η αρχή. Αύριο 20-25.000 κόσμος μες στο Χαριλάου θα περιμένει να δει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Μέσα σε αυτούς τους 20-25.000 που θα παραβρίσκονται, 20 πόσοι θα είναι, 25, θα υπάρχουν και ένα στοιχεία φανατικά, τα οποία πηγαίνουν εκεί για να βγάλουν έναν, να εξωτερικεύσουν αισθήματα που δεν αρμόζουν σε πολιτισμένο άνθρωπο, που θέλει να βλέπουν τη φαγωμάρα και να χαίρονται. Γιατί είναι τέτοια η ψυχή τους και τέτοια η μιζέρια τους. Αυτούς οι φίλαθλοι του Άρη, οι φίλοι του Άρη,
οι συμπολίτες πρέπει να κοιτάξουν όσο μπορούν να τους περιορίσουν. Υπάρχει και δεύτερος αγώνας στην Τούμπα και μία συνέχεια 100 ετών για τα τρομερά αυτά ντέρπι. Τα ντέρπι που πραγματικά συγκλονίζουν το ποδοσφαιρικό κοινό της Ελλάδος και όχι μόνο. Από όλα τα μέρη ήρθαν οι Αριανοί να δουν το μάτς. Από όλα τα μέρη της Ευρώπης έρχονται δημοσιογράφοι να το καλύψουν. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί λόγω της δυναμικής του, της υπεροπλίας του, της, του σερί που έχει μέχρι τώρα, και υπάρχει και το απόρθητο γήπεδο του Χαριλάου που εκεί μέσα έχουν γίνει αγώνες μεγάλοι. Απόρθητο το παίρνω πίσω, πολλές φορές το έχει εκπορθήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και μια ιστορία ότι οι αγώνες εκεί πέρα μέσα παίρνονται με πολύ υδρότα. Περιμένω να το δω. Ορίστε στη γραμμή, παρακαλώ. Συρίγο. Έλα. Μ' ακούς. Βεβαίως. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, πήρα και άλλες φορές. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ήταν πρωθυπουργός. Μ' ακούς. Βεβαίως. Αυτός που ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη το 1926 εξήγηλε το δημοκρατικό μανιφέστο, δηλαδή δημοκρατία αστική χωρίς βασιλιά. Εντάξει. Μάλιστα. Μετά, με όλο το σεβασμό, έτσι. Έχω πάρει και άλλες φορές τηλέφωνο. Είμαι αυτός που κάποτε με ρώτησες ποιος βασιλιάς πέθανε από δάγκωμα πυθίκου, αν θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, είχες πει τότε και σε πήρα τηλέφωνο, είπες ότι για να καταλάβει την Κρήτη ο Γερμανός ή οι Γερμανοί κάνανε 6 μήνες, όχι, 9 μέρες κάνανε. Και σε είπα ψάξτο. Μετά 6 γιατί... μήνες έπεσε από τότε που παραδόθηκε η Ελλάδα. Όχι, όχι. Δεν είπα ότι 6 μήνες πολεμούσαν, αλλά το δέχομαι, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, ναι, σιγά το πρόβλημα. Ναι, 20 Μαΐου ξεκίνησε η επίθεση από αέρος, γιατί 14 Μαΐου με ο στόλος τον στριμώξανε τα ελληνικά υποβρύχια και τα αγγλικά, 20 Μαΐου από αέρος και 29 Μαΐου και ο τελευταίος Νεοζηλανδός Αυστραλός έφευγε για την Αίγυπτο, για τη Μέση τον Νότο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, με τη μάχη του Στάλινγκραντ ήταν από το 42 που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του 43 παραδόθηκε ο Φον Πάουλος σε έκτη στρατιά. Αλλά εμείς τον κάναμε μεγάλη ζημιά και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, χάρηκα που μ' άκουσες. Να είσαι καλά. Και το όνομά σου... πρωταθλητής, νικητής πάντα. Ναι, πόσο βλέπεις τον αγώνα της Κυριακής. Είπα, πρέπει να το... είναι τελικός για μας. Ό,τι πεις είναι τελικός. Α, όχι. Λοιπόν. Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια σου. Να είσαι καλά. Ένας αγώνας λοιπόν που... λεπτομέρειες θα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Και εγώ να πω κάτι. Βασικά, 3 εισιτήρια για εσάς για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντη που θα γίνει την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 10 η ώρα το βράδυ. FM κενό 54-526. Μόλις έστειλε ο Γιώργης μήνυμα και μπήκε αμέσως στην κληροτίδα. Έχει χαλάσει το κινητό, το τάμπλετ ή το λάπτοπ σου, πήγαινε το στους ειδικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνδετο. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρου επίπεδου επισκευές για όλες τις μάρκες. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, λάπτοπ και τάμπλετ. Βελιζέλου 11, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κατσούλη, ένα πανέμορφο μαγαζί πεντακάθαρο με εξειδικευμένους τεχνίτες περιμένουν αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ όλοι μας, ή το λάπτοπ μας, ή το τάμπλετ μας, ή το κινητό μας. Εγώ πήγα εκεί και πραγματικά βρήκα την λύση για τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Βενιζέλου 11, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 2-3-11-206-131, Repair Store, έτσι λέγεται το μαγαζί
και θα το βρείτε. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-206-131. Επίσης, Ολύμπου 23. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η αρχοντιά σου και να πας στο κομμωτήριο της κυρίας Έφης να σε φτιάξει, να σε στολίσει, να σε στείλει εκεί που πρέπει να πας και να τραβήξεις τα βλέμματα όλων. Είτε για μια εκδήλωση που έχεις, είτε για ένα γάμο, για βαφτίσια, για ένα ραντεβού, περάσεις από την κυρία Έφη και εκεί οι άνθρωποι που είναι εκεί θα σε δώσουν και μια συμβουλή με προϊόντα Σβάρτσκοφ, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει τα είδη κομμωτηρίου και πάνω απ' όλα με το μεράκι και την αγάπη που έχουμε για τη δουλειά που κάνουμε. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Έφης. Έχουμε κάτι? Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, του Άρεος με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε 54-526 FM και ενώ 54-526, 3 εισιτήρια για εσάς για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντη που θα γίνει την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 10 η ώρα. Ήδη έχει γίνει sold out, λένε ότι θα γίνει sold out, ήδη έχουν φύγει πάνω από 24.000 εισιτήρια, μην ξεχνάμε 22 είναι τα διαρκείας, κάνα 2.000 έχουν προπολιθεί και μένουν πάρα πολύ λίγα. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να σας δώσουμε 3 από αυτά. FM και ενώ, όνομα τεπώνυμο στο 54-526. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε απευθείας με την Αποστολή Αντοβόλη, η οποία θα επικοινωνήσει με τον κύριο Παπαδονικολάκη για να μας πει τι ακριβώς γίνεται στο ντέρπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ για την ΚΑΠΑ 20. Έως τότε ας αποδεχτούμε την αποστολίτσα μας με ένα τραγούδι το οποίο αυτή τη στιγμή σαν έλουρος, σαν χέλι, σαν χταπόδι είναι έτοιμος να βάλει ο κάπτεν τον Ντεξ, ο Γιάννης Ζάτσης. Δώσε φίλε για τους κατζόχυρο το φιλαράκι μου. Εγώ είμαι εδώ. Κρατάω θερμοπύλες. Αποστολή Αντοβόλη, παρόλο το που έχει λιμένες ανηλιμένες υποχρεώσεις, βρίσκεται κι αυτή εδώ. Μπορεί να μην είναι δίπλα μου, αλλά είναι στον αέρα. Αποστολίτσα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Φέτος είναι η πρώτη φορά από τη μέρα που ξεκίνησε η εκπομπή και εγώ γύρισα από τις καλοκαιρινές μου διακοπές που δεν θα είμαι εκεί ούτε ένα λεπτό να γευτώ αυτή την ωραία παρέα. Αλλά είμαι εδώ, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, για να απαντώ στα μηνύματα των ακροατών. Όχι αν έχει κανείς παράπονο να βγει να το πει δημοσίως. Να βγει να το πει. Και να σας ενημερώνω και να τους ενημερώνω για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν. Τους έχω πει ότι όταν θα λείπω εγώ, επειδή οι 3 ώρες εκπομπές δεν είναι εύκολη υπόθεση, πρέπει να βγαίνουν εκεί με περισσότερη ζέση και διάθεση να στηρίζουν εσάς και να παίρνετε ανάσταση. Και εσύ πάντα κοντά, έστω και αν δεν είσαι εδώ πέρα, πάντα θα είσαι στον αέρα, ώστε να μας πεις και τα τελευταία νέα. Τι γίνεται, έχουμε αγώνα Άρη ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 20. Έχουμε αγώνα Άρη ΠΑΟΚ με την κάτω των 20. Στην δική μας ώρα όλες οι τελευταίες αθλητικές εξελίξεις θα έχουν χώρο και χρόνο. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης θα σας κάνει παρέα και θα σας μεταφέρει φυσικά κλίμα. Τον έχουμε τον Κωνσταντίνο στον αέρα. Για τους νέους της πόλης μας που κονταροχτυπιούνται. Για ρώτησε τον, μόλις τον έχουμε στον αέρα, πάρε πάνω σου την ομάδα Αποστολία. Για πάμε Κωνσταντίνε, μετέφερε μας λίγο, βάλε μας σε κλίμα γεια γιατί αύριο έχουμε σας, εδώ στο πλήμα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Χαιρετώ το Μαθουσάλα τον FM, το φίλο μου, το Σύριο. Να σε καλά. Δυστυχώς όταν έχουν κάτι, όταν έχουν μια συνέντευξη, αφήνουν κάτι χαρτιά έξω. Εγώ δεν κοιτάζω ποτέ χαρτιά και δεν ήμουν καν ενήμερος ότι έχουμε άνθρωπο εκεί. Όμως
Έχω σκατζόχυρο που δεν της ξεφεύγει τίποτα. Όμως είμαστε δυνατό τίμε και στο Λίμπερο και βρίσκουμε πάντα τον τρόπο, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε. Συρίγος ή Ζάεφ, γιατί αλλάζει και τα ονόματα ο Συρίγος, με άλλαξε το επίθετο, δεν πειράζει. Παπαδονικολάκης δεν είναι. Ναι, σιγά μην είναι Μανολάκης, και Μανολάκης. Σπανακόδη Μητραχόπουλος. Μανολάκης, το έχω ρε φίλε, δεν είπα. είναι και δύσκολο για σένα, το ξέρω. Λοιπόν, να πούμε αρχικά με τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Πασχάλης Μέλισσας από πλευράς Άρη ξεκίνησε με τους Μπαταλαμά κάτω από τα γκολπόστ, Καλίδη, Τσαγκαλίδη, Μπακαλιάνη, Μουρατίδη, Τράκα, Λάσκοφ, Ψωματάκη, Κοντοπούλη, Βαβλιάκη και Χατζιπυρπυρίδη. Ενώ ο Πάμπλο Γκαρσία από πλευράς του ΠΑΟΚ κατέβηκε με Παπαδόπουλο, Γιαχτσί, Μιχαηλίδη, Λίρατζι, Τσιγκάρα, Τσαούσι, Δούμτσι, Μπαλογιάννη, Πανίδη, Χατζησταύρου και Τζοβάρα. Είμαστε στο 40 λεπτό περίπου της συνάντησης. Να πούμε τις τέσσερις φάσεις έτσι που σημείωσα από το μέχρι τώρα παιχνίδι. Στο 6 λοιπόν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι τώρα ήταν το οριζόντιο δοκάρι από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Πανίδη σε ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Στο 11 λεπτό πάλι ο ΠΑΟΚ σε μια πολύ καλή επιθετική ενέργεια ο Δούμψης από τη γραμμή της περιοχής απέκρουσε με το πόδι ο Μπαταλαμάς από πλευράς Άρη και μετά το 20-25 λεπτό ο Άρης έχει εξισορροπήσει το παιχνίδι. Στο 20 λεπτό με ένα διαγώνιο σούτ ο Τσαγκαλίδης έστειλε την μπάλα ψηλά out και στο 32 με ένα σούτ εντός περιοχής ο Χατζιπυρπυρίδης μπάλα κόντραρε και βγήκε corner. Το 0-0 λοιπόν έτσι. Το 0-0 παραμένει, ναι, αρκετός κόσμος εδώ στο γήπεδο του Λακώματος. Με μια πολύ ωραία ημέρα, εντάξει, με ποδοσφαιρικό κλίμα. Υπάρχει πάθος από τα παιδιά. Ναι, βλέπω αρκετή ένταση από τα παιδιά, παίζουν καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές. Εντάξει, ψιλοαγχωμένοι είναι βέβαια, έτσι, γιατί ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες νομίζω ότι και για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Διαιτητής να πούμε ότι είναι ο κύριος Βουρνέλης με βοηθούς τον κύριο Μιχτατίδη και τον Σιανίδη. Και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο ΠΑΟΚ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Ωραία, αποστολή, κάτι να ρωτήσει τον Κώστα άλλο. Τίποτα, να θυμίσουμε μόνο ότι κάπου τον 20 του ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει σε νίκες μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι είναι ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί και να αγχώνει την ομάδα σε ένα τέτοιο ντέρμπι, σε ένα τέτοιο αγώνα, να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι αξίζει να είναι κάθε φορά ο νικητής της αναμέτρησης. Από την άλλη ο Άρης νομίζω θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Να δούμε λίγο και την εκτέλεση του φάουλ, αποστολή. Εκτελεστής θα είναι μάλλον ο Χατζησταύρου, ο αρχηγός, πάνω από την μπάλα. Τελικά το εκτελεί ο Τσαούσης, η μπάλα στην περιοχή του πέναλτη και οι παίχτες του Άρη απομακρύνουν. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει έξω από την περιοχή του Άρη. Την μπάλα αυτή τη στιγμή ο Τζοβάρας προσπαθεί να βρει χώρο να κάνει ένα σούτ και απομακρύνουν οι παίχτες του Άρη και έτσι λύνεται αυτή η μίνι πολιορκία στα καρέ του γηπεδούχου Άρη. Αν έχουμε κάποιο άνοιγμα του σκορ, Κώστα, να επικοινωνήσει μαζί μα. Έτσι, να σε καλά, ευχαριστώ, Αποστολίτσα. Να σε καλά. Αποστολία, για πε μου, με τι ασχολείσαι σήμερα και δεν μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Η εξέλιξη ενό ερευνητικού προγράμματο που σχετίζεται με το δρομικό κίνημα και τον αθλητικό τουρισμό που τελευταία μα έχει απασχολήσει έτσι ιδιαίτερα στη χώρα. Αθλητικός τουρισμός, όταν λες τι εννοείς? Εννοώ όλους εκείνους οι οποίοι επιλέγουν ένα προορισμό, ανεξάρτητα με τη χώρα μας η οποία συγκεντρώνει έναν υψηλό αριθμό επισκεπτών, τόσο για να κάνουν μια αθλητική δραστηριότητα, δηλαδή να έρθουν από μια χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου ή άλλης υπήρου δηλαδή, για να αγωνιστούν, να συμμετέχουν σε μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν λίγο από τον πολιτισμό, τις γεύσεις, τις θερμοκρασίες και τις ωραίες θάλασσες, αλλά τελικά επιλέγουν και εκείνοι να βάλουν στο πρόγραμμά τους εκείνες τις ημέρες που θα βρεθούν στη χώρα μας και κάποια αθλητική δραστηριότητα. Όταν λέμε αθλητική δραστηριότητα, εκτός από κάτι μαραθώνιες που πάνε και τρέχουν και κατά χιλιάδες, υπάρχουν και κάποιες ειδικές κατηγορίες άθλησης που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα? Παραδείγματος χάρη, δεκάδες, για πες μας κάποιες από αυτές. Δεκάδες, διότι οποιαδήποτε εποχή του χρόνου στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις αναρρίχηση, πεζοπορία, rafting, κολύμβηση, δηλαδή και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Επίσης δεκάδες δραστηριότητες αναψυχής σε αστικό περιβάλλον.
ομάδες που ξεπηδούν όλο ένα και περισσότερο και δημιουργούν περιβάλλον για να κάνουν fitness, δηλαδή να κάνουν μια μυϊκή ενδυνάμωση στην παραλία, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, ή σε πολλές περιοχές της Αθήνας, το ίδιο βέβαια και στο Ήπεθρο. Δεδομένου του ήπιου κλίματος που έχουμε στην Ελλάδα, μπορούμε να απολαμβάνουμε και τα ποτάμια και τις λίμνες μας μέσα από δραστηριότητες που και το χειμώνα μπορεί κανείς να συμμετέχει σε αυτές, αλλά και το καλοκαίρι. Ό,τι σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν σταθεί κανείς, βουνό, θάλασσα, αλλά και μέσα στις πόλεις, μπορεί να βρει δραστηριότητες που ταιριάζουν έτσι με την ιδιοσυγκρασία ή την κουλτούρα που έχει ο καθένας στη χώρα του. Υπάρχει ανταπόκριση από το εξωτερικό επάνω σε αυτές τις κατηγορίες αθλημάτων που μας λες, και αν υπάρχει, είναι τόσο που θα μπορούσε, είναι τόσο που είμαστε ευχαριστημένοι, ή υπάρχει και πολλής δρόμος ακόμα που μπορεί να πλατιαστεί αυτό το φαινόμενο? Θα σας πω μόνο ότι μόνο οι δρομείς παγκοσμίως, δηλαδή μόνο αυτοί που αποφασίζουν ότι είναι ευτυχισμένοι και χαίρονται και τους πηγαίνει πολύ το δρομικό κομμάτι, μόνο αυτοί ανέρχονται στα 50 εκατομμύρια κόσμου. Φανταστείτε τώρα πόσοι ακόμα. 50 εκατομμύρια αυτοί που έχουν την τρέλα να πηγαίνουν σε διάφορες εκδηλώσεις και να τρέχουνε. Μαραθωνίων. Μόνο για τους μαραθώνιους, επίσημα νούμερα, γιατί φανταστείτε ότι σε πολλές χώρες και πόλεις του εξωτερικού, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δημιουργούν δρομικά κινήματα ή αγώνες, όπως κάνουν διάφοροι δήμοι του πανοράματος, οι οποίοι δεν μπαίνουν σε αυτές τις πολύ επίσημες μετρήσεις. Τώρα εγώ μιλάω μόνο για τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, τον Νυχτερινό, που υπάρχουν φόρμες ηλεκτρονικές τις οποίες περνάνε τα νούμερα των συμμετεχόντων. Φανταστείτε και πόσοι ακόμα συμμετέχουν που δεν περνάνε καταγεγραμμένα σε αυτές τις φόρμες, για να μπορούμε εμείς να έχουμε στοιχεία στα διάφορα πανεπιστήμια που ασχολούνται με αυτές τις έρευνες. Τα επίσημα μόνο και μόνο του δρομικού κινήματος, ναι, ανέρχονται στα 50 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσα ακόμα εκατομμύρια συμμετεχόντων σε άλλες δραστηριότητες, αναρριχητικές, πεζοπορικές, κολυμβητικές, αγαπούν να εκτονώνονται μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής και επιλέγουν τη χώρα μας, γιατί ενδείκνυται να γευτούν από όλα αυτά που προηγουμένως είπα. Δηλαδή, εκτός από τις θάλασσες, τους ήλιους, το ωραίο φαγητό και τις αρχαιότητες, υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου λες, βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Πράγματι, με ρωτήσατε προηγουμένως αν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα σας πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί έχουμε πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ο οικοτουρισμός είναι, για παράδειγμα, ο αγροτουρισμός, που και από αυτόν έχουμε να δώσουμε στο εξωτερικό. Να έρθει κανείς για να δει πώς βγαίνει το κρασί, να δει φάρμες, να δει έτσι στοιχεία που αφορούν την κτηνοτροφία μας, για παράδειγμα, ή την μελισσοκομεία. Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε νηπιακό στάδιο, γιατί τα νούμερα που μάλλον μας ικανοποιούσαν μέχρι χθες, με άλλες οργανωτικές δομές, δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα ασχοληθούν για να το αναπτύξουν, φαίνεται ότι μπορούν να εκτοξευθούν, να ανεβούν κατακόρυφα, και αυτό όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σχετίζεται με το συνάλλαγμα, την εισρωή χρήματος, άρα σε μια θέση εργασίας, πες το και αυτό, παιδί μου. Στην εργασία. Θέση εργασίας, βέβαια, βέβαια. Με διαφορετικές αγορές. Για πες είναι. Μου κάτι, ρε Σκατζόχη, ρε. Αυτό το θέμα όλο που ανέπτυξες και τι όμορφο που μας τα είπες, ποιος ασχολείται από αυτό? Δηλαδή, είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου, και ποιοι το κατευθύνουν, ποιοι προσπαθούν να το πολλοπλασιάσουν, να το απογειώσουν αυτό το θέμα? Από ποιους εξαρτάται, τέλος πάντων, να το διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο? Είναι ξεκάθαρα μία σύμπραξη όλων. Φανταστείτε ότι εγώ μετέχω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μας, το οποίο χρηματοδοτείται με αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όχι μόνο για το δικό μας Πανεπιστήμιο φυσικά, το οποίο ηγείται βέβαια, από εμάς προτάθηκε, από τον κύριο Αλεξανδρή συγκεκριμένο, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του συγκεκριμένου ερευνητικού εδώ στην Ελλάδα, αθλητικού τουρισμού και αναψυχής. Ταυτόχρονα μετέχουν και άλλες χώρες, δύο Ολλανδικά πανεπιστήμια, ένα Ιταλικό, παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού. Αυτοί οι πέντε λοιπόν χρηματοδοτούνται με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει, με ποιο τρόπο φυσικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ποια είναι τα ωφέλη
του δρομικού κινήματος παγκοσμίως. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί με χρήματα, γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια παγκόσμια τάση, μια στροφή δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί συνδέεται με την καλή ποιότητα ζωής, την καλή υγεία, της καταθλίψης, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχει βρεθεί ότι όλη αυτή η τάση προς το περπάτημα και το τρέξιμο μειώνει μια ασθένεια που πλήττει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως τον πληθυσμό, την κατάθλιψη. Όταν λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βλέπει ότι η άθληση με μια συγκεκριμένη μορφή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, να μειώσει αν θέλετε τα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων παγκοσμίως και γενικότερα να έχει πιο υγιή πληθυσμό όσο μεγαλώνουμε, αλλά και από νεαρές ηλικίες, δηλαδή να μειώνει την παιδική παχυσαρκία και ό,τι άλλο κανείς μπορεί να φανταστεί γύρω από αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι επενδύει χρήματα προκειμένου να ελεγχθεί περισσότερο. Με ρωτήσατε ποιος πρέπει να γύρει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Όλοι θα πρέπει. Κυβερνητικά, στήρα και χωρίς συμπόνια ή ανθρωπιστικό μάτι, μας ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι. Μας ενδιαφέρει όλη αυτή η ροή χρήματος που μπορεί να έρθει από το εξωτερικό. Σε κάθε άλλο επίπεδο είναι το ανθρωπιστικό, είναι το ότι νοιαζόμαστε για τον πληθυσμό, ότι νοιαζόμαστε για την καλή ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Και αν δεν στηρίξει η τοπική κοινωνία, δεν μπορούμε σε κεντρικό έτσι επίπεδο να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα κρατική, να μετακυλίεται στην τοπική κοινωνία, ώστε να γίνεται υλοποιήσιμο. Γιατί η τοπική κοινωνία είναι αυτή που θα διοργανώσει, θα βοηθήσει τη διοργάνωση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων και έπειτα σε καθέναν από εμάς, στη συνείδησή του τουλάχιστον, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις επιστήμες υγείας και αθλητισμού. Αυτή είναι η καθήλυνα αρμόδιοι προκειμένου να εμπνέονται πολύ ελκυστικά προγράμματα και η δυνατότητα που τους δίνεται από το κράτος ή από την τοπική κοινωνία να γιγαντώνεται ώστε να απασχολεί, να επικοινωνείται και να προσελκύει όλο ένα και περισσότερους αθλούμενους. Τι ωραία τα είπες ρε Αποστολίτσα. Πραγματικά μας κατατόπισες. Να λοιπόν καινούρια αστήρευτη Ελλάδα, πόσο πίσω την πήγανε αυτοί που την διοικήσανε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πόσο διαφορετική θα πρέπει να ήταν και ειδικά στα θέματα αυτά η Ελλάδα που το 90% τα έχει τζάμπα και το μόνο που τους λείπει είναι το μεράκι και οι άνθρωποι που θα απογειώσουν αυτά τα θέματα. Θέματα όμορφα, θέματα που πρέπει να τα προσέχουμε, θέματα που θα δώσουν χρήματα στην Ελλάδα, που θα βρούνε δουλειά τα νέα τα παιδιά, που μπορούνε να τα κρατήσουμε εδώ να μην φεύγουν. Πραγματικά εμένα μου με χαροποίησαν όλα αυτά που άκουσα και θέλω τώρα και τη γνώμη σου σε κάτι άλλο σαν νέος άνθρωπος αυτής της πόλης. Mm-hmm. Η κουλτούρα που θα πρέπει να έχει ο κόσμος σε ένα γήπεδο, σε ένα τοπικό ντέρπι, όταν το 99% περιμένει με κομμένη την ανάσα να δει αυτό το μεγάλο ντέρπι και ακούω φωνές, ξέρεις, και από παραγωγούς και πολλές φορές και από δημοσιογράφους να ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους δίνουν βήμα. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Την εύκολη λύση. Δεν θα έπρεπε αυτός ο αγώνας να είναι η αρχή μιας καινούργιας φιλοσοφίας για τον οπαδό, το φίλαθλο αυτής της πόλης, να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που υπάρχουν και να μπορέσουμε να καμαρώσουμε αύριο τις δύο μεγάλες ομάδες της πόλης μας σε ένα μεταξύ τους αγώνα. Εγώ θα το πιάσω από μία άλλη σκοπιά, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό εσείς, αν δεν το έχετε ήδη αναπτύξει, θα το αναπτύξετε στην πορεία της εκπομπής. Το θεωρώ αυτονόητο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή να είναι κλειστοί οι δρόμοι, να απαγορεύονται οι μετακινήσεις και να στερείται το δικαίωμα στους οπαδούς και τους φιλάθλους να απολαύσουν την ομάδα τους και σε μια άλλη έδρα, όχι μόνο τη δική τους, όχι μόνο στο δικό τους σπίτι. Θα σας πω μόνο ότι στερείται το δικαίωμα με αυτή την φιλοσοφία, στερείται με αλφαγιώτα, όχι εσείς, στερείται γενικά το δικαίωμα ο νέος να δημιουργήσει τη δική του κουλτούρα και γεννιέται σε ένα περιβάλλον αντιπαλότητας και αντιμαχίας από τα νεανικά του χρόνια. Ένα παιδί που είναι 8, 10 χρονών, 12 και δεν θέλει να πάει στο γήπεδο. Αντιλαμβάνεται δηλαδή
έχει ακούσει από τον μπαμπά, βλέπει από την τηλεόραση, θέλει να πάει στο γήπεδο. Μαθαίνει σε ένα περιβάλλον που από μόνο του έχει αντιπαλότητα. Δεν μπορούμε να πάμε στα Γιάννενα, δεν μπορούμε να πάμε στην Αθήνα, γιατί απαγορεύεται, παιδί μου θα του έλεγε ένας γονιός, που τον παίρνει μαζί του στην Τούμπα, το Χαριλάου, το Καφτατζόγλιο. Δεν μπορούμε να πάμε στον αγώνα που θα ήθελες, να κάνουμε μια εκδρομή οικογενειακή, γιατί απαγορεύεται, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί δεν μας δέχονται, γιατί αν πάμε στο γήπεδο μπορεί να έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Στερείται το δικαίωμα σε μια νέα γενιά να δημιουργήσει μια διαφορετική κουλτούρα αγάπης για τον αθλητισμό. Οπότε είναι σαν να μεγαλώνουμε γενιές πολωμένες. Δηλαδή να ξεκινούν να δραστηριοποιούνται σε αυτό το φύλαθλο κοινό, έχοντας ποτισμένο στο DNA τους ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα στην αντίπαλη έδρα και δεν θα πρέπει να είμαστε εκεί. Θα πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία δηλαδή, προκειμένου να μην βρεθούμε στο γήπεδο για να γλιτώσουμε ξύλο και ύβρις και επικίνδυνες καταστάσεις για τη σωματική ακεραιότητα του καθενός που θα ήθελε να παρακολουθήσει απλά ένα παιχνίδι. Οπότε εσείς οι μεγαλύτεροι που έχετε γευτεί αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα να είστε με τον φίλο, τη φίλη, τη σύντροφο στο γήπεδο τα προηγούμενα χρόνια φυσικά και να απολαύσετε και εντός και εκτός αγώνες και το έχετε δει και το έχετε νιώσει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι θα είστε οι πρώτοι που θα πρέπει να φωνάζετε ξανά και ξανά μέχρι να ξαναγίνει, να επιστρέψουμε σε αυτή την προτέρα κατάσταση όλοι εμείς που δεν το έχουμε ζήσει. Εγώ από τότε που πηγαίνω στο γήπεδο υπάρχουν απαγορεύσεις, υπάρχουν περιορισμοί, εκτός φυσικά από τους τελικούς και τα μεγάλα παιχνίδια που επιτρέπεται να έχουν και οι δύο ομάδες κόσμο. Θα ήθελα να μπορώ, αν δεν μπορώ τα τελευταία 8-10 χρόνια που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνω στο γήπεδο, ανεξάρτητα από την ιδιότητά μου, αυτή την έξτρα ιδιότητά μου, θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο με τους φίλους μου, με τα διακριτικά μου, με τα χρώματα της ομάδας που αγαπώ, να τραγουδήσω τα συνθήματά μου και να απολαύσω το παιχνίδι. Γιατί να το στερούμε, δεν καταλαβαίνω. Το ξέρεις ότι άμα έχει χαλάσει το κινητό σου, το τάμπλετ ή το λάπτοπ σου, πρέπει να πας σε ειδικούς. Το ξέρεις ότι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρου επίπεδου επισκευές για όλες τις μάρκες. Πού μπορείς να πας, κυρία μου? Repair Store. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πώς λέγεται, είπατε? Repair Store, κυρίες και κύριοι, και τα προβλήματά σας λύνονται. 231-2311-206-131 στο φίλο μου τον Δημήτριο τον Κατσούλη, Repair Store στη Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, Ολύμπου 23 Αποστολίτσα, εκεί που πάει η Αποστολίτσα και φτιάχνει τα μαλάκια της, εκεί θα πάτε κι εσείς με 5 μόνο ευρώ στο κούρεμα και σε άλλες παροχές που δίνει το κομμωτήριο. Πού πηγαίνουμε εκεί πέρα? Ολύμπου 23-2310-515-017 ήταν η αποστολή Αντοβόλη, που κλέβοντας στιγμές και λεπτά από την εργασία της ήταν εδώ και μας είπε ωραία πράγματα, πράγματα τα οποία θα αναπτύξουμε και πάνω και σε άλλες εκπομπές που θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Αποστολίτσα, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Ζητώ συγγνώμη δημοσίως που σας άφησα μόνο. Ναι. Έπρεπε να παραδώσω αυτό το κομμάτι και δεν είχα το χρόνο. Να το παραδώσεις. Αλλά θα είμαστε και αύριο 11 με 2, ένας απλός παρατηρητής και μία απλή παρατηρήτρια. Γιώργος Συρίγος και... Και Αποστολή Αντοβόλη. Με πήρε ο κύριος Κώστας και με έκανε παράπονα ότι άφησα, λέει, έναν από την Αριδαία να πει ότι είναι, ξέρω εγώ, Έχει προβλήματα ο πώς κύριος Κώστας, γιατί βγαίνει. Εμείς του είπατε ότι εμείς έχουμε εκεί ανοιχτές γραμμές για να μπορεί ο καθένας να τοποθετείται, αλλά τότε έχουμε τοποθετήσει τον ίδιο σε θρόνο και δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει. Τον κύριο Κώστα μας. Ναι. Με είπε ότι έπρεπε εγώ και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Θα το βγάλουμε μετά να μας τα πει. Θα τον ακούω να του πείτε και θα επέμβω αν χρειαστεί. Να του θυμίσω τι ξεχωριστή θέση έχει στην καρδιά μας. Εντάξει, Αποστολίτσα μου, να είσαι καλά, κοριτσάκι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια σου. Έχουμε κάτι, κύριε Γιάννη, πάμε στο διάλειμμα μας. Βάλε το σποτάκι αυτό και μην ξεχνάτε. Repair Store, επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, λάπτοπ
και τάμπλετ Βελιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-206-131. Σκατζόχυρος τεράστιος. Έτσι και πάρει τη μικρόφωνο, δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Και που χύμαρος πραγματικός και πράγματα τα οποία θέλουμε όλοι να μάθουμε. Πού τα βρίσκει και τα λέει το τέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-38. Ανοίγουμε γραμμές. Επίσης θα κληρώσουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίτης που γίνεται την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, και θα καθυλώσει κυρίες και κύριοι όλη την Ελλάδα, γιατί όλοι θέλουν να δουν τον πραγματικό ταμπλούχο, αυτό που έπρεπε να παίζει ο Champions League να παίζει με τη Βίτης. Δεν πειράζει, του χρόνου θα παίζει το Champions League η ομάδα της πόλης μας, διότι από ό,τι δείχνει ακάθεκτη, ασταμάτητη, ασυγκράτητη, πραγματικά καλπάζει προς τον τίτλο. Δεν μπορούμε να στερήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δευτερολογία του φίλου μου του Κώστα, ο οποίος παραπονέθηκε ότι εφήγει, κατά τη γνώμη μου, χιούμορ έκανε ο άνθρωπος από την Αριδαία, θέλοντας να πει ότι, βάση περιπτώσει, τόσο πολύ τρέλα πια, γιατί να, δεν το περίμενε. Νομίζω ότι αστευόταν ο κύριος Κώστας, όμως εφήγει, και δεν μπορούμε παρά να του δώσουμε μικρόφωνο. FM και ενώ 54526, ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Δεν έχουμε πολλά μηνύματα, έχετε πολλές ελπίδες όσοι πάρετε να μπείτε στην κλήρωση. Επίσης 2-31-0-287-38, ο κύριος Κώστας είναι στον αέρα, ο αγαπημένος, όπως είπε και η Αποστολία προηγουμένως, και αν λέει χρειαστεί, κύριε Κώστα, θα επέμβει. Κύριε Κώστα, ακούω. Εάν χρειαστεί, λέει η Αποστολή, και σε θίξει κανείς, θα με ακούσει, και θα καταλάβει. Ναι. Εγώ τώρα κανέναν ακροατή δεν τον έχω χαρακτηρίσει. Ποτέ. Είναι έτσι. Βεβαίως. Ποτέ. Επομένως, δεν επιτρέπω να με χαρακτηρίζουν άλλοι. Όπως ο Γιώργος από την Αριδαία, πρώην Καρατζόβα. Καρατζόβα λεγόταν η Αριδαία. Ναι. Τι θα πει Καρατζόβα, καρά θα πει μαύρο. Μαύρο χώμα. Μαύρο χώμα, μάρε. Ναι. Λοιπόν, όχι εμέσως, αλλά άμεσα, είπε πράγματα τα οποία είναι και μηνύσιμα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων πολύ σημασία, τα αντιπαρέρχομαι. Έτσι, μπράβο. Τα αντιπαρέρχομαι και τα επιστρέφω στον ίδιο ιστινιωστή, όπου νύ ίσον άπειρο. Άπειρο, μάλιστα. Τι ωραία τα λες, όπου νύ ίσον άπειρο. Τι ωραία τα λες, κύριε Κώστα, είσαι πολύ ωραίος. Είσαι ένας, πρώτα πρέπει να καταλάβουν κάτι οι φίλοι, ότι η ένταση που δημιουργείται μεταξύ μας είναι τεχνητή. Είναι τεχνητή, και κάνουμε το γαβά μας, ότι αυτό το γαβά το κάνουμε και τηλεφωνικά. Ακριβώς. Επικαθημερινής βάσης. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ναι, λοιπόν, κάποιοι αν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το αστείο από το σοβαρό, είναι δικό τους πρόβλημα. Κάτσε να πάρω τη γραμμή να περιμένει, γιατί σε θέλω. Ορίστε η επόμενη γραμμή. Γιώργο σου. Ναι, ναι. Γιώργο σου ή Γιώργο του. Γιώργο του σου, τι εννοείς. Σε πειράζω. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα, κύριε Κώστα, ο Καρλίτο είμαι. Γεια σου ρε Καρλίτο, Λεβεντόπουλο. Γεια σου Καρλίτο. Γεια σου κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, να πω κάτι, άλλα πράγματα ήθελα να πω, τέλος πάντων. Άλλα πες, άλλα πες. Να πω, άλλα ήθελα να πω, αλλά θα πω τώρα με το ρέθισμα της Αποστολίτσας. Να είναι καλά το κοριτσάκι, δεν ξέρω, είναι στη δουλειά της, τι κάνει. Είναι στο σπίτι και πράγματα. Τελειώνει μια έκθεση που έχει επιστημονική έρευνα που έθεσε, έχει κάνει. Έθεσε ωραία πράγματα, είπε όμορφα πράγματα και εντάξει, εγώ συμφωνώ σε κάποια, σε άλλα διαφωνώ, να μην τα πιάσουμε όμως γιατί είναι πολλά. Μάγκες, ο Κυρκώστας είναι ένας άνθρωπος που ξέρει μπαλίτσα. Το ραδιόφωνο είναι ένα καλαμπουράκι, είναι μια παρέα μας, είναι κάποιος παραγωγός τον οποίο τον γουστάρουμε και τον ακούμε, έτσι.
Μην ψαρώνετε, μην θυμώνετε. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής. Ο Κυρικός σας είναι ΑΕΚτσής. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος και καλά κάνει, μαγιά του και χαρά του. Ο Γιώργος ο Συρίγος είναι ΠΑΟΚτσής. Θα βγει σε λίγο ένας Αριανός να πει. Να μας πείτε για το ντέρμπι αυτό τι, το υποθετικό ή το υποθετή θέμενο ντέρμπι. Λοιπόν, στη Γερμανία, φίλε μου Γιώργο, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, η Βρέντερ Βρέμις έχει κάνει μια γηπεδάρα, η οποία γηπεδάρα αυτή έχει φωτοβολταϊκά πάνω με το λίγο ήλιο που έχει η Γερμανία. Εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε εγκαταστάσεις και γηπεδάρες, αυτά που βλέπουμε στο καμπιονάτο, στην Ισπανία, στη Γαλλία γύρω-γύρω, στην Πορτογαλία φυσικά. Τι έχει κάνει αυτή, έχει φωτοβολταϊκά πάνω από το γήπεδο. Φωτοβολταϊκά και τροφοδοτείται όλη η πόλη και όλο το χωριό από ένα γήπεδο. Εμείς που έχουμε το πλούσιο τον ήλιο, και θυμάμαι κάτι που είχες πριν από 3-4 χρόνια και γελάω ακόμα, και το είχες θέσει πολύ σωστά. Τα είχες πάρει στο κρανίο με τη Μέρκελ και τη λες. Εγώ το βράδυ, κυρία Μέρκελ, θα γυρίσω στο σπίτι μου, θα κόψω μια φέτα καρπουζάρα από τον Καστανά, θα κόψω και μια φετάρα κατσική σιωτηρία από την Κοζάνη από το φίλο μου, και εσύ κάτσε να τρως σασμάν και να πίνεις βαρβολίνη. Και να πίνεις βαρβολίνη, ναι, που το δίνει. Το θυμάμαι που το έχεις πει και ακόμα γελάω. Ακόμα γελάω που το έχεις πει, αλλά είναι ένα μήνυμα πολύ σωστό. Για να ξυπνήσουμε εμείς εδώ, για να δούμε πόσο κακαβάνια είμαστε που δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε καν τον ήλιο μας. Τι ωραία, μ' αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Μας χαλάρωσες, μας ταξίδεψες. Είναι Γιώργα, δυνατόν... μου την αλήθεια σου λέω. Άκουγα την κοπέλα και λέει τώρα, πρόσεξε ρε Καρλίτο. Λέει 50 εκατομμύρια δρομής, μόνο δρομής. Δεν μιλάμε τώρα για ορειβάτες, ναι, για αυτούς που κάνουν υποθαλάσσια, για σκιέρ, για αυτά, περιπατητές στα βουνά και τα λοιπά. Μόνο δρομής. Και λέω εγώ τώρα, υπήρξε ένας μεγάλος δρομέας ο οποίος πεθαίνοντας άφησε την τελευταία του πνοή, και μιλάμε για τον Μαραθώρον δρόμο, όπως μετά ονομάστηκε, το Φιδιππίδη. Ο Φιδιππίδης πριν γυρίσει από το Μαραθώνα, πει τον ενικήκαμε και ξεψυχήσει εκεί στην Αθήνα, είχε κάνει τρέχοντας το δρόμο Αθήνα-Σπάρτη, πήγε στη Σπάρτη, ενημέρωσε τους Σπαρτιάτες ότι εδώ θα γίνει πόλεμος, αλλά τόσο πιο γρήγορα μπερείτε, γύρισε πίσω, έτρεξε από την Αθήνα στο Μαραθώνα, πήρε μέρος στη μάχη και γύρισε ξανά τρέχοντας για να πει τον ενικήκαμεν. Δηλαδή, εάν θα κάνανε τα Φιδιππίδια, ας πούμε, Αθήνα Σπάρτη και πάλι πίσω, πόσος κόσμος θα ερχόταν από όλο τον κόσμο να τρέξει σε αυτό το ιστορικό το κομμάτι. Εγώ τα σκεφτόμουν όσο έλεγε η Αποστολία ότι 50 εκατομμύρια δρομής υπάρχουν στον κόσμο. Να ένα καινούριο αγώνισμα. Το Αθήνα Σπάρτη που πήγε ο Φιδιππίδης. Είναι έτσι ρε Καρλίτο? Έτσι είναι Γιώργο μου, και να σου πω και κάτι άλλο. Ήτανε και νηστικός αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Εκείνες τις εποχές ήταν ο άνθρωπος νηστικός. Αλλά φαντάσου ο άνθρωπος τι υπερδυνάμεις έχει και με τι ψυχή ελληνική το έκανε αυτό το πράγμα. Γιώργο. Ναι, ναι. Έχεις ναι, απόλυτο δίκιο, και αυτά τα πράγματα και αυτές οι ιστοριούλες που λες μπορεί σε κάποιους να ενοχλούν, ξέρεις. Γιατί η ανθεληνική ψυχή έχει μπει μέσα στην καρδιά του κτίνους κάποιον και βλέπεις ότι, κοίταξε, δεν έχουμε τους ανθρώπους τίποτα. Έχει μουσουμαλνοποιηθεί το θέμα, προσπαθούν να μας πάνε αλλού. Με αυτούς τους ανθρώπους, αλλού σε πάω τώρα, κάτι είπε η Αποστολίτσα, κάτι είχε πει, πάνω στα πολλά όμορφα λόγια που είπε, κατεβαίνεις κάτω στο κέντρο και λες τώρα, τι να πάω να κάνω στην Αριστοτέλους, να πιω καφέ στο Ηλέκτρα Παλάς που πήγαινα και γουστάριζα, να πάω δίπλα στην Τζαγερή, να πάρω το κοριτσάκι μου, να περπατήσω εκεί, να πάω να δω τι. Να πάω στην Καμάρα, στη Ρωτώντα. Μα δεν ταιριάζουμε με αυτούς τους ανθρώπους ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κουλτούρα, ούτε στο φαγητό. Τυρανιούνται οι άνθρωποι αυτοί, θαλασσοδαρμένοι είναι. Δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους, Γιώργο. Δεν ταιριάζουμε, σαν πατρίδες δεν ταιριάζουμε. Στην Τουρκία γιατί δεν πάνε, μια χαρά είναι, ίδια, τα ίδια πράγματα. Στην Ιορδανία δίπλα, ρε φίλε. Η Συρία συμμορεύει με την Ιορδανία. Κλείσανε τα σύνορα οι πάντες και εμείς εδώ πέρα οι μπρούκλιδες. Τρία άτομα είμαστε στο σπίτι, τρία πιάτα φαγητό είναι, τελειώσαμε, δεν έχει τέταρτο. Μα δεν μπορώ να ταΐσω τον εαυτό μου. Πώς θα σε δώσω εσένα να φας? Ας τον άνθρωπο να φύγει, να πάει να βρει την υγεία του. Και αναγκαστικά επειδή πεινάει θα πάει να κλέψει. Τι θα κάνει ρε Γιώργο? Θα πάει να κλέψει ο άνθρωπος. Θα βιάσει, θα σκοτώσει, θα κάνει, θα ράνει.
Μάλιστα. Είναι αμαρτία από το Θεό. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά. Και εμείς εδώ πέρα οι μπρούκλιδες, οι Έλληνες πολιτικοί, και πάλι τα κακαβάνια εκεί θα πάνε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αλλάξαμε, πήγαμε σε άλλο θέμα τώρα. Δεν πειράζει, Γιώργο. Δεν πειράζει. Εκπομπή. Να σε καλά και θέλω να σε ακούω πιο συχνά. Να σε καλά, να πάρουμε. Λέμε, Γιώργο. Γεια σου, Καρλίτο. Τα λέμε. Γεια σου, τα φιλιά μου στον κύριο Κώστα. Τα φιλιά μου στον κύριο Κώστα. Λοιπόν, κύριε Κώστα μου, θα σε πάρω εγώ το απογευματάκι τηλέφωνο. Πάω να τελειώσω κάτι καπό να τρίψω που έχω, να τελειώσω ένα μπεμβέ. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, έτσι. Εδώ θα είμαι εγώ. Έγινε, έγινε. Γιώργο μου, σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου, φίλε. Και καλή δύναμη και ρίξε. Χώνε, ρίχνε τα γκάζια σου, εσύ τα ξέρεις. Τα ρίχνουμε, να σε καλά. Σε γουστάρω πολύ. Να σε καλά, καλύτερο. Να πάρουμε και την φιλιά μου σε όλο τον κόσμο. Να πάρουμε και την άλλη. Παοκάρα, ε. Και με την νίκη Παοκάρα μας, φυσικά. Μην ξεχνιόμαστε. Και με την νίκη Παοκάρα σας. Εγώ είμαι παραθυναϊκός. Άντε, μπράβο, να χαρώ εγώ το φιλαράκι μου. Άντε, τα φιλιά μου. Bye bye. Γεια σου, καλύτερο. Να πάρουμε και την επόμενη γραμμή και να περάσουμε στον κύριο Κώστα. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Θα περάσουμε στον κύριο Κώστα και θα πάμε για διάλειμμα. Ορίστε. Γεια σου, κύριο. Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Ομορφόπεδο, λεβεντόπεδο. Λοιπόν, για να μην καθυστερώμε, παιδί, βιάζεσαι και σε. Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους. Έχεις κάνει την καλύτερη εκπομπή. Σήμερα, ναι, βέβαια. Μαζί με την Αποστολία. Χωρίς την Αποστολία δεν κάνουμε κουβέντα τίποτα. Και το μόνο που αναφέρθηκε το K20, δηλαδή τα παιδιά μας. Βέβαια, παιδιά το μας. Μέλλον μας. Το μέλλον. Αυτό φτάνει. Τελειώνω. Να σε καλά, Δημήτρη. Πάμε στον Κώστα. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, γιατί... αναφέρθηκε ο Νίκος από τα Γιάννητσά για τη σημερινή τη μέρα. Ναι. Ότι είναι ιστορική για τα Γιάννητσά. Ελευθερώθηκαν τα Γιάννητσά από τους Τούρκους. Από τους Τούρκους. Η μάχη των Γιάννητσών, τεράστια μάχη. Εμείς την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου. Ναι. Ποιοι είστε εσείς? Εδώ στην πόλη μας. Α, η Κατερίνη. Η Πιερία, η Κατερίνη. Η Κατερίνη. Ναι, λοιπόν. Γιορτάζαμε την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Και είχαμε αργία. Γιατί την ίδια μέρα τη γιορτάζει και η Βέρεια, που απελευθερώθηκε και η Βέρεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς συνδέονται όταν εμείς, πώς γίνεται εμείς 4 μέρες πιο μπροστά να απελευθερωθήκαμε από τα Γιάννητσά. Γιατί ρε Κώστα, όπως ερχόταν ο στρατός, πέρασε από την Κατερίνη και από τη Βέρεια και μετά πήγε στα Γιάννητσά. Αλλά εκεί έγινε η μάχη μεγάλη. Η Κατερίνη ενδεχομένως, δεν ξέρω, μήπως παραδόθηκε αμαχητή. Η μεγάλη μάχη δόθηκε στα Γιάννητσά. Όχι, εμείς, δεν ξέρω, εμείς λέω 4 μέρες. 4 μέρες. Μεσολαβούν 4 μέρες και δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση η Βέρεια τα Γιάννητσά. Η Βέρεια από τα Γιάννητσά εκείνα τα χρόνια για να πας με τα πόδια, περνώντας ποτάμια, πετώντας πεδιάδες, τι έτσι εύκολα είναι, παίρνεις τα μάξι και κάνεις την πόλτα σου. Όχι ότι αμφισβητώ το γεγονός, μου φάνηκε λίγο παράξενο. Δεν μπορείς. Τώρα, ναι. Η αναφορά που έγινε για την ομορφιά της Θεσσαλονίκης, ναι, σε σχέση με το Λεκανοπέδιο. Ναι. Ο Νίκος είπε ότι είμαστε πια Αθήνα μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η Αθήνα υπερέχει σε ομορφιά. Σε ομορφιά ναι. Νομίζω ότι αυτός από την Αριδαία είχε κάποιο δίκιο. Ποια ομορφιά ρε η Αθήνα? Α, βγάλε την Ακρόπολη από εκεί πέρα να δούμε τι ομορφιά είναι αυτή που έχει. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη μπροστά στην Αθήνα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εγώ θα σου πω ότι εξίσου πανέμορφη είναι η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως η Καβάλα, δεν ξέρω, η Αλεξανδρούπολη δεν έχω πάει, αλλά η Καβάλα που έχω ζήσει τα μισά μου χρόνια λόγω της δουλειές που είχα στην Καβάλα και είχα και εγκαταστάσεις, λοιπόν, στην πέρα μου εκεί πέρα. Αυτός είναι ο αρρωστημένος τοπικισμός που σας διακρίνει. Καλά τώρα, βάλουμε την Κατερίνη με την Θεσσαλονίκη. Όταν η Αθήνα ήταν ελεύθερη, εδώ υπήρχε σκλαβιά.
Πότε ήταν ελεύθερη, πότε μια γυναίκα. Ελεύθερη, πριν εκατοντάδες χρόνια, επί Περικλή. Περικλής. Ναι. Ναι, ήταν η Αθήνα, ήταν το λίκνο του πολιτισμού. Α, μπράβο. Ναι, πριν από 2000 χρόνια, πόσο ήταν, το 500 π.Χ. Τι έχουμε, 2.500 χρόνια περίπου. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα συγκρίνεις τα ασύγκριτα. Ρε φίλε, από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Για τοποθεσία μιλάει, ρε Κώστα. Ρε, ποια τοποθεσία τώρα. Ρε, είναι πιο όμορφη, είμαστε όμορφοι, ρε ασκημάτρες. Είστε η πιο άσχημη πόλη του κόσμου. Δεν πρέπει να... Με το βρωμοκλίμα που έχει σε σχέση με την Αθήνα που κοιμάσαι 2 ώρες και χορτάνεις ύπνο και εδώ στο κεφάλι σου είναι καζάνι όταν ξυπνάς. Έχεις δίκιο. Τι? Έχεις δίκιο. Να λάβω δεν έχω. Καλύτερο κλίμα έχει. Το καλύτερο κλίμα του κόσμου έχει η Αθήνα. Με τόσο καύσα αέριο. Ναι. Και πάλι κοιμάσαι 2 ώρες και το πρωί είσαι περδίκη. Άντε, μπράβο. Ναι, εδώ έχεις δίκιο. Αυτός είναι ο κύριος Κώστας που αγαπάει το Λίμπερο, ο κύριος Κώστας της καρδιάς μας. Αυτό το έχει και το Λιτόχωρο. Εκεί έχουμε σπίτι, φίλε. Έχουμε εγκαταστάσεις ιδιόκτητες. Που κοιμάσαι 2 ώρες και ξυπνάς περδίκη στο Λιτόχωρο. Καλά, εκεί είμαστε στα πόδια του Θεού, ρε, τον Θεό, ρε. Όλυμπος, ρε φίλε. Πού να ήταν ο Θεός, πού να κατηγορηθάσουν εσύ Θεός και θα έμενε στο Σινά. Εσύ έρχεσαι τακτικά στο Λιτόχωρο λόγω συζύγου και τουλάχιστον αναπνέεις τον πιο καθαρό αέρα. Ναι. Μήπως κάνω λάθος. Όχι, όχι. Αλλά θλίβομαι γιατί είναι ανεκμετάλλευτος ο Όλυμπος. Δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή. Όχι. Δεν ξέρω, Κώστα, αν άκουσες αυτά που έλεγε η Αποστολία προηγουμένως. Έχω και μηνύματα. Έκανε πολύ... Είχε απήχηση αυτά που έλεγε. Δηλαδή... Είναι. Γιώργο, είναι ανεκμετάλλευτη. Γιατί το 1968, πριν 50 χρόνια ακριβώς, οι Ιάπωνες προτείναν στον Γιώργιο Παπαδόπουλο να κάνουν τελεφερίκ από τον Όλυμπο και να παλωτριώσουν μέχρι τη θάλασσα και να κάνουν μια την καλύτερη πόλη του κόσμου να την κάνουν. Αλλά πήγαν οι ταγοί της πόλεως αυτής εδώ της καταραμένης που ζω και το σταματήσανε. Και ζητούσαν την εκμετάλλευση για 40 χρόνια. Θα περνούσαν τα 40 χρόνια. Να, περάσαν. Περάσαν τα 40 χρόνια. Και θα είχαμε μία πόλη πρότυπο, με λιμάνια, με τελεφερίκ, με τη σύγχρονη ιαπωνική τεχνολογία. Έτσι το ίδιο κάνανε όταν ήταν το δεύτερο σώμα στρατού να γίνει 3 χιλιόμετρα έξω από την Κατερίνη. Και το τορπιλήσανε κι αυτό. Και πήγε στη Βέρεια το δεύτερο σώμα στρατού και άφησε και αφήνει πακτολό χρημάτων. Αυτό γιατί το τορπιλήσατε, τι φοβηθήκατε, τις γκόμενες μη σας φάνε. Ναι, φοβηθήκανε αυτό που είπες, αλλά τότε είχαμε εκείνο τον καιρό τα ροζ κουνελάκια που πηγαίνανε στο βαρδάρι τα καταλήματα και βγάζανε τα μάτια τους. Είναι αλήθεια. Κατάλαβες. Είναι αλήθεια ότι η Λάρισα έχει το όνομα, αλλά εσείς έχετε τη χάρη και ότι οι Κατερινιώτισσες είναι πολύ τσαχπίνες. Αληθεύει. Υπάρχει πασπερμία πληθυσμού εδώ, γιατί όποιος υπάλληλος ερχόταν εδώ ρίζωνε. Γιατί? Εδώ η πόλη αυτή είναι κέντρο διερχομένων. Γιατί έχει 8 χιλιόμετρα τη θάλασσα, η Θεσσαλονίκη είναι
Μια ώρα δρόμου και λιγότερο, μια ώρα με το λεωφορείο. Μια ώρα τα παλιά που ήσασταν εσείς, τώρα είναι 20 λεπτά. Όχι, παλιά ήταν 2 ώρες από τον παλιό το δρόμο. Παλιά ήταν 2. Τώρα είναι μισή ώρα. Όταν έγινε ο καινούργιος ο δρόμος, το λεωφορείο είναι, του ΚΤΕΛ είναι μια ώρα. Και αν πας και με γιο ταχύ, το κάνεις σε 40 λεπτά αργά-αργά. Λοιπόν, είναι 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, σε κίνηση λέω εγώ, για να βγεις από το σιδηροδρομικό σταθμό και να φτάσεις στην Περαία, πιο πολύ ώρα κάνεις από τη Θεσσαλονίκη Κατερίνη. Δεν είναι ψέματα αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Είδες με τη χαλαρότητα, ξέχασες γι' αυτό από την Αριδαία. Είδες τι κύριος Κώστας είσαι, άμα δεν διακατέχεσαι από την οργή που έχεις για την άδικη, όπως λες, τιμωρία που καλά σας κάνανε και όχι, να σας δεν δείξουν... άδικη. Καθόλου άδικη δεν είναι. Τότε τι σου όχι, δεν είναι άδικη. Αρκεί να συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί. Τώρα έχουμε, συνεχιστεί. Τώρα έχουμε Τσίπρα. Ο και, Τσίπρας... και να μην έχουμε ποινές επιλεκτικές. Όχι. Αρκεί να συνεχιστεί. Ρε καλά σας κάνανε ρε. Ρε Τσίπρα. Άλλο τι μας κάνανε. Ρε Τσίπρα. Άλλο αυτό. Τι καλά τους ξηγήθηκες ρε άλλο Τσίπρα. Άλλο τι μας κάνανε. Βουνό Τσίπρας. Βρε και δεν με ενδιαφέρει σε εμπολής. Βουνό Τσιπράκος. Πάρε τρεις βάθμους. Πάνω απ' όλα είμαι πιερικός. Εντάξει πιερικός τώρα. Στην ΑΕΚ έτσι για το χουλιαμάκι. τι νομίζεις δηλαδή. Στενοχωριέμαι εγώ όταν θα χάσει η ΑΕΚ. Όχι μα καθόλου. Κύριε Κώστα. Έλα. Εις αύριον. Πώς. Εις αύριον τα σπουδαία. Εις αύριον τα σπουδαία. Ποιος το είπε για. Αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Για παπά, παπά. Κάνουμε διάλειμμα. Βγάζουμε νύχο από Γιαννιτσάρα μας πει τα υπόλοιπα και οδεύουμε εν μέρη, εν χορό και εν επιφημιών του κόσμου εν μέσω χειροκροτημάτων προς τη λήξη του αγώνα. 1-2 λεπτάκια και ξανά επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-31-02-87 και 3 οχτάρια. 3 εισιτήρια για εσάς. FM κενό 54-526 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντη που θα γίνει την Πέμπτη στις 10 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Έλα Γιώργο. Έλα Γιωργάρα. Να μιλήσω για το τέρπι, γιατί... Και αύριο, μέρα είναι, αλλά ρίχτα. Ρίχτα. Ξέχασα να σου πω και ένα όνομα του τροματοφύλακα πρόγειος, μήπως ήταν αυτός με μια δάχτυλα. Όχι, όχι, ήταν ο Ντεκ. Ελβετός τροματοφύλακας. Ρένε Ντεκ. Βασικά, ναι, και να πω λίγο και κάτι, ας πούμε, επειδή άκουσα τώρα το φίλο του Περικού, έτσι, από την Κατερίνη. Ναι. Επειδή ο ίδιος έχει παραδεχτεί, μάλλον έχει κάνει την αποκάλυψη ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε στείλει ένα τσέκ, ας πούμε, επιταγές για 10.000 δραχμές σε κάθε παίκτη του Περικού, έκαστο το 69, σκύνο παιχνίδι, με τον Άρη, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι, βέβαια. Επιβεβαίωσε κάτι που είχε πει η Δέσποινα του Γιώργου Παπαδόπουλου, ότι στην πορεία προς το Γουέμπλεϊ, για να φτάσουμε λέει εκεί, χρειάστηκε να πληρώσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, τους Σέρβους, δηλαδή τον Παναθηναϊκός, και αυτός πλήρωνε... Έτσι ακούστηκε, έτσι, με τη διαφορά ότι εκεί αριστερά, τα δώσανε, ναι, για να κάτσει ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ αυτή τη φορά τα δώσανε για να κερδίσει ο Πύρικος. Για να κερδίσει, έστω, πάντως στείλανε λεφτά ρε παιδί. Στείλανε, στείλανε, να πεις, ναι, ότι δεν στείλανε. Σου φάγαν το πρωτάθλημα τότε. Σου το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή την ομάδα την έζησε από πολύ κοντά. Την ομάδα ήθελα του να πω κάτι για αύριο. Νομίζω ότι οι Μπούκα, ας πούμε, πιάστηκαν λίγο κορόιδα. Δεν το μέτρησαν καλά το παιχνίδι. Προφανώς επηρεάστηκαν από το budget που έχουν οι ομάδες, που υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Βεβαίως. Αλλά από τη στιγμή όμως που από τη μια πλευρά υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές απουσίες, ειδικά του Μαωρίτσιο να πούμε, αλλά και του Πέλκα. Και με δεδομένο, ας πούμε, ότι ο Πρίγιοβιτς μαθαίνει ότι ο ορμπονητής της Εθνικής Σερβίας τον έχει στον πάγκο. Δεν τον βάζει να παίξει. Βάζει τον Μίτροβιτς.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει τέτοια στοιχηματική διαφορά. Δηλαδή το παιχνίδι στοιχηματικά είναι τελείως μοιρασμένο και για μένα κλείνει και ελαφρά λίγο προς τον Άσο. Εγώ πιστεύω δηλαδή και η μόνη περίπτωση για να είχαν ο Άρης στο παιχνίδι ήταν αν έκανε ο Λουτσέσκου τη μεγάλη έκπληξη. Αν έχει βέβαια τα άντρα να το κάνει αυτό, ας πούμε, να ρίξει λίγο τα μούτρα του, να βάλει τον τρελό τον Αιγύπτιο. Γιατί άσχετα με αυτά που λέτε για την εξωγική παιδική του ζωή, εγώ από τη δεκαετία του 80 που βλέπω αυτά τα ντέρμπι μέσα έξω, η χειρότερη για μένα ήταν, ας πούμε, και η μεγαλύτερη για εσάς νίκη, ήταν από ένα παίκτη ο οποίος έκανε πολύ χειρότερη εξωγική παιδική ζωή, το ξέρουμε όλοι αυτό από τον Αιγύπτιο, τον Τουρσουνίδη. Α, μπράβο. Και το μάτι που μας έκανε άνω κάτω να πούμε και έκανε τον καπετάνιο να δίνει γη και είδωρ για να τον αποκτήσει, άσχετα που δεν αφήσανε ο παδί να φύγει. Βεβαίως, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μόνο τρελός ο Αιγύπτιος μπορεί να πάρει αυτό το μάτι, ας πούμε, και έχει τα άντερα, ας πούμε. Γιατί είναι επεκταράς, ξέρει μπάλα όσο λίγοι. Και αυτά τώρα που λένε κάποιοι για κακή εξωτερική ζωή, πιστεύω ότι άμα ήταν Έλληνες, θα κάναν το κορόιδο. Επειδή είναι ξένος τώρα να πούμε, ξέρεις, υπάρχει ένας ψιλορατισμός. Είναι από τους μουσουλμάνους που δεν βάζουν το ποτό στο στόμα τους. Ναι ρε φίλα, δείτε λίγο. Κάτι να πούμε, προσπάθησαν να μας τον περάσουν ότι είναι και ο δράκος του Σέιξου να πούμε. Δηλαδή κάτι γελιότητες απίστευτες, ας πούμε, ακούγαμε από διάφορους απίθανους. Εντάξει, τα οποία είναι υπερβολικά. Εγώ αυτό παίχτη πολύ το συμπάθω. Δηλαδή τον ήθελα πάρα πολύ στην ομάδα μου. 3 εκατομμύρια είναι το buyout, πες στον Καρυπίδη να τα σβρώξει. Και επίσης ο άλλος ο παπάς που πουλάνε κάποιοι, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν ασχολούνται. Έτσι, όχι να ασχολούνται, για αυτούς αυτό το μάτς, ρε παιδί μου, είναι ένα συντισμένο μάτς, ενώ για μάτς, ξέρω εγώ, έχουν δεσκαλέσει να λένε ότι είναι η μητέρα των μαχών, αλλά απ' την άλλη μαθαίνω ότι πέρα από τα δέντρα, ας πούμε, τώρα που ήταν λίγο αστείο αυτό που ζήτησε να κουρευτούν, έμαθα ότι κάποιος έταξε, ρε παιδί μου, ότι άμα κερδίσετε θα σας πλύνουν και τα αμάξια, κάτι που δεν το έκανε στις νίκες Επιάκ και Ολυμπιακού, δεν τους έπλυνε λάθη τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Και τώρα, κατάλαβε. Οπότε αυτό το παπά να τον αφήσουν να πούμε. Το μάτς είναι κανονικό, κανονική δερμπάρα. Ματσάρα είναι, για μένα το πρώτο αποτέλεσμα είναι χιάκι. Ναι, εντάξει. Το πρώτο. Και από εκεί και πέρα. Θα συμφωνήσω με τον Γιαννητσιώτη που λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο λιοντάρια σε μια πόλη. Ο Άρης πρέπει να το κερδίσει για να μέχρι το δεύτερο γύρο να είναι αυτό το λιοντάρι της πόλης, ας πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω και θέλω να πει. Εγώ εύχομαι να γίνει καλό μάτς, καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Θέλω να σε ακούσω και αύριο. Γεια σου Γιωργάρα. Έχουμε γραμμή. Έχουμε Νίκο από Γιαννητσό να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις. Κάτι θα έχουν πιάσει κεραίες του. Είναι αλήθεια ότι κατεβαίνει με ρέι τερματοφύλακα? Έλα ρε, ξεχαζέψε. Όχι, κάτσε να σου πω τις πληροφορίες μου και θα μου πεις εσύ. Λένε ρέι τερματοφύλακα, δεξιά Κίτσιου, αριστερά Τόσκα. Αυτό που λες, παρένθεση, περίμενε, μην βιάζεσαι, σε προστατεύω. Ναι. Αυτό που διάβασες ή αυτό που λένε είναι η δεκάδα που κατέβαζε στο πρώτο μάτι του κυπέλου, μην μπερδεύεσαι. Εγώ θα σου πω την εντεκάδα που άκουσα και εσύ θα μου πεις τις δικές σου πληροφορίες. Λέω, δεξιά λέει θα παίξει ο Κίτσιο, αριστερά ο Τόσκα. Χαζερίδης με Μαλεζά στα δύο center back. Ρέι τερματοφύλακας. Ζάχο. Ναι. Φέρμπλουμ. Βάρντα. Καρέλης. Καρέλης, ένας ακόμα αριστερά, δεν θυμάμαι ποιος, και μπροστά θα παίξει ο Αγκόπλη. Γιατί πρώτα λέει, απ' όλα ο Τζούμπα Αγκόπ είναι εκτός αποστολής. Ορίστε, άρα είναι ψέματα. Πονούσε στην ποδοκλινική. Κοίταξε να δεις, ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ επιβαρημένη για την ομάδα. Γιατί? Έγινε σκοτωμός, διότι άνοιξαν δύο θέσεις στην ενδεκάδα. Η μία πρέπει να πάλι καλύφθηκε η μία. Γιατί ο Πέρκας την τελευταία στιγμή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Ο Δημήτρης θα είναι μέσα. Αυτό που έγινε βέβαια το Σάββατο είναι ότι έγινε ένας ψιλοχαμός, ας πούμε, στην προπόνηση στην Τούμπα. Δοκιμάστηκαν κάποια πράγματα, κάποια συστήματα. Ο Ρουμάνος πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει κατασταλάξει 100% για τη σύνθεση, έτσι πως δείχνουν τα πράγματα. Σίγουρα πάντως είναι ότι ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Κάνιας και ο Πρίγιοβιτς είναι σταθερές της ομάδος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όλες οι... Ο Λιμνιός δεν είναι, Νίκο? Παίζουνε. Ο Λιμνιός δεν είναι, λες? Δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις το Λιμνιό αυτή τη στιγμή σταθερή. Η γνώμη γιατί σου. Υπάρχει ένα rotation σε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή μπαίνει Λιμνιός, βγαίνει Ζάμπα, μπαίνει Μπίσεσβαρ μέσα,
βγαίνει δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σταθερός, όπως είναι ο Πασχαλάκης ή όπως είναι ο Μάτος, να πούμε ότι ξεκινάμε από εκεί. Δοκίμασε βέβαια και κάποια συστήματα να βάλει πίσω Τόσκα και μπροστά Βιερίνια, έχει κάνει κάποιες αλκημίες ο Ρουμάνος τέτοιες. Έχει δοκιμάσει το Βέρμπλουμ να παίξει δίδυμο μαζί με τον Γκάνιας. Έχει γίνει ένας ψιλοσκοτωμός εκεί ποιος θα πάρει τώρα θέση του βασικού. Σίγουρα ο Βέρμπλουμ υπερισχύει του Σάχοφ αυτή τη στιγμή. Αποκλείεται. Δεν πρόκειται να την αλλάξει ο Ρουμάνος με τίποτα. Εγώ νομίζω ότι... Εγώ σου λέω ότι ψάχνεται ακόμα. Ψάχνεται. Όταν σου λέω ψάχνεται, είναι το είδα. Δουλεύτηκαν στιμένες φάσεις, δουλεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτοί που σου είπα οι σταθερές αυτές είναι. Τώρα βέβαια σου έχω και ρεπορτάζ από Άρη. Λοιπόν... Τρία λεπτά! Πόσο? Τρία λεπτά έχεις και κλείνουμε. Εις αύριο τα σπουδαία λοιπόν. Τα λέμε αύριο. Ένα και... λεπτό, θα μου δώσεις τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 121. Από το 1 μέχρι το 121. Ναι, να βγάλουμε τους τρεις τυχερούς που θα πάνε στον αγώνα του ΠΑΟΚ. Το 1. Μισό λεπτό. 1. Χάσκος Βασίλειος. 9.50 τελειώνει το τηλέφωνο του. 121. Το 121. Ξανθόπουλος Γεώργιος. 2.92 το τηλέφωνο του. Και το νούμερο 7. 5.65 Κορονίδης Λεωνίδας. Εισιτήριο, καλημέρα Γιώργο, θέλω πολύ ένα εισιτήριο με την Verdi, ορίστε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σου, μπιπ τα γεννητσά σου που λέει και ένα αυτό. Έχουμε γραμμή, να την πάρουμε αυτή τη γραμμή και βγάλε μου εκεί που είναι του Κατσαρί το σπίτι, πώς το λένε ρε, εκεί πέρα που, είναι, που γίνεται το μάτς με την Κάπα. Λάκωμα, βγάλε μου Λάκωμα, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που είναι εκεί πέρα να μας πει πως τελειώνει το αυτό. Παίρνουμε την τελευταία γραμμή. Μην καλείτε άλλη παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Δεν σας παίρνω συχνά. Είμαι Αριανός. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ φίλε. Το μικρό στο όνομα. Παναγιώτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν. Προφανώς εύχομαι να κερδίσει η ομάδα μου. Βεβαίως, έτσι πρέπει. Θα είμαι στο γήπεδο, γιατί έχω διαρκείες. Και ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Κώστα για τις πολλές γνώσεις που έχει επί του ποδοσφαίρου και επί εγκυκλοπαιδικών θεμάτων. Ένας παραμυθάς και μισός είναι. Η άποψή μου είναι ότι είναι μια από τις καλύτερες φωνές στην Πασπιτώση. Είναι Αριανός μέχρι τα μπούνια. Ποιος? Είναι Αριανός μέχρι τα μπούνια. Κώστας και, όχι. Αεξής. Και κρύβεται πίσω από τον Πιερικό. Αεξής είναι. Όχι Αριανός. Πάντως είναι πολύ φιλαριανός. Λέει ότι το γήπεδο Χαριλάου είναι το πιο τυχερό γήπεδο που υπάρχει για τους Κατερινιώτες, διότι παίξανε λέει τρία μπαράζ. Και τα τρία στο Χαριλάο και τα κερδίσαν και τα τρία. Τον άκουσα παλαιότερα που το είπε. Σχετικά με την απορία του, γιατί ο τουρκικός στρατός, η πόλη της Κατερίνης... Ελευθερώθηκε πιο μπροστά τα Γιαννιτσά. Ναι. Ο ελληνικός στρατός έδωσε την πρώτη του μάχη έτσι, για την απελευθέρωση της Μακεδονίας εδώ, στο 40. Μια πολύ νεκρή μάχη με χίλιους τόσους νεκρούς και τραυματίες, και αφού κέρδισε τη μάχη εκείνη, οπισθοχώρησαν οι Τούρκοι, έφτασαν στο υψίπεδο της Κοζάνης και δεν υπάρχει αμυντικό έδαφος εκεί να σταματήσουν οι Τούρκοι να αμυνθούν. Οπότε φτάσανε, ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι το Αμύντεο χωρίς αντίσταση. Εκεί ήταν τότε το δίλημα του βασιλιά, του διαδόχου, που θα πάει προς μοναστήρι ή προς Θεσσαλονίκη. Τον επέβαλε ο Βενιζέλος, έχοντας πληροφορίες μέσα από τις πρεσβείες προφανώς που είχε διασυνδέσεις. Από την πρεσβεία της Ρουμανίας το έμαθε. Της Ρουμανίας. Ότι ο βουλγαρικός στρατός κατεβαίνει για Θεσσαλονίκη, οπότε τον έπεισε να
να κατεβεί προς Θεσσαλονίκη. Από το Αμίντο, για να φτάσει στα Γιάννητσα, προφανώς ήρθε μέσω ΕΔΕΣΗΣ ο ελληνικός στρατός. Μάλιστα. Επειδή υπήρχε η δίωδος μεταξύ διάβασης Κατερίνης προς από Κατερίνη από τον Άγιο Δημήτριο, ο τουρκικός στρατός πλέον δεν είχε λόγους να κάθεται στην Κατερίνη, ούτε και στην Βέρεια. Γι' αυτό έφυγαν νωρίτερα εκεί να πάνε και αυτοί να συμμετεχθούν με τις δυνάμεις που ήταν στα Γιάννητσα και δώσαν τη μάχη τους εκεί οι τουρκικές δυνάμεις με τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες καθάσανε από το Αμίντο και έγινε η μάχη των Γιάννητσών στις 20 Οκτωβρίου. Δηλαδή, συμπτύχθηκε ο τουρκικός στρατός και για να σωματωθεί με τις δυνάμεις που ήταν στα Γιάννητσα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Να είσαι καλά, μας τον χαίρομαι τον κύριο Κώστα να τον ακούω, γιατί έχει πραγματικά ένας παπάς και μισός. Δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, από τέτοια καλώση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχουμε, τι έχουμε, κάτι, έχουμε μία ακόμα και τελειώναμε. Ορίστε κύριε, ο τελευταίος. Παρακαλώ, ακούγεστε. Έλα Γιώργο. Έλα. Έλα, ο Ηρακλής είμαι. Καλώς τον Ηρακλή. Σ' ακούω πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Από τότε με τον Κώστα που κάνατε στο... Που κάνατε στο Σιλουμινάτι. Ναι. Σιλουμινάτι βέβαια. Λοιπόν, αυτό που είπε ο φίλος μας από τα Γιάννητσά, ο παπάς, ρε. Ναι, τα Γιάννητσά, ο Νίκος. Παπάδες που είναι από τα Γιάννητσά. Ο Άμπαλος. Εντάξει, Άμπαλος. Άμπαλος, ρε, σου λέω, δεν έχει ιδέα από μπάλα. Ας είναι και έμπαλος. Είναι καλός ρήτορας. Είναι, ναι. Είναι παπάς γιατί η δουλειά του να πουλάει. Ναι. Απλά δεν ξέρει τι λέει. Αυτό το εσάβροντα σπουδαία που είπε, ξέρεις την ιστορία γιατί είσαι και λίγο αρχαιολάτρης. Την είπε ο Θηβαίος κυβερνήτης της Θήβας όταν ναι. Του πήγανε, πώς λεγότανε να δεις. Δεν το θυμάμαι. Πήγαν να τον φάνε οι δικοί του. Κάτι οι δικοί του δημοκράτες πήγαν να τον φάνε και αυτό δεν είναι αυτό και αύριο, μωρέ. Ναι, του πήγαν ένα χαρτί και ήταν σε ένα συμπόσιο και τα πήραν, τα τρώγανε εκεί πέρα και τις γκόμενες και χορούς. Έτσι, και αυτά. Ακριβώς. Του λέει, άνοιξε το τώρα, με είπανε, λέει, σ' αύριο τα σπουδαία. Και δεν ναι. Το άνοιξε αλλά το γράμμα. Αύριο... Το αύριο τον προλάβανε το βράδυ και το σφάξανε. Γεια σου Ηρακλή, να σε καλά. Μήπως κάτι ήθελε να πει ο φίλος μας. Δεν ξέρω, θα μας τα πει αύριο ο Νίκος. Για χαρά. Έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να μας πει πως τελείωσε το μάτς. Ένα λεπτάκι. Νίκος Παπαδόπουλος τον έχουμε. Έχουμε άλλη γραμμή και μετά τον Νίκο. Ωραία, την άλλη γραμμή, ορίστε. Γεώργιε. Ορίστε κύριε μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εισιτήριο. Α, ποιος να πάω να γουστάρουμε τη νίκη. Ποιος κύριος είστε? Χάσκος Βασίλης. Χάσκος Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη. Πάντα τέτοια τυχερά. Και εσύ να είσαι καλά, σε ακούω με τρέλα. Να είσαι καλά ρε Βασίλη. Είσαι δύναμη. Είμαι. Να είσαι καλά. Για χαρά, θα σε πάρει η Μαριλίζα τη Δευτέρα να σου πει πως θα έρθεις να πάρεις το εισιτήριο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου. Να πούμε ότι η εκπομπή χορηγία είναι χορηγία της Repair Store. Παπαδόπουλος, σταματάνε τα πάντα. Νίκος Παπαδόπουλος εδώ να μας πει πως τελειώνει το μάτς ή πως τελείωσε το Άρη με τον ΠΑΟΚ K20. Έλα Νίκο. Γιώργο. Έλα Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ το Λάκωμα που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της K19 του Άρη με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων, 0-0, σε ένα ισορροπημένο γενικά παιχνίδι, με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, πίεσε, ο Άρης κατάφερε να ισορροπήσει, είχε και ένα δοκάρι στα πρώτα 45 λεπτά, με μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού επίσης, σε ένα δεύτερο ημίχρονο μετά συνέχεια που είδαμε πάλι τον ΠΑΟΚ να πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά, τον Άρη να ισορροπεί και πάλι το παιχνίδι, να έχουμε εκατέρωθεν καλές στιγμές και τον Άρη μια μεγάλη ευκαιρία στην τελευταία φάση του παιχνιδιού για να πάρει την νίκη με την κεφαλιά του Μπαλιτσί να περνάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, πρώτη απώλεια για τον ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα.
Πρώτα απ' όλα για τον Πάουκ σε φετινό πρωτάθλημα, ο οποίος είχε το απόλυτο με 5 νίκες σε 5 αγώνες. Και για τον Άρη, ακόμα μια ισοπαλία. Δεν κατάφερε σήμερα ομάδα του Πασχάλη Μελισσά να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στην φετινή σεζόν, με πολύ καλύτερη εικόνα πάντως από τα προηγούμενα παιχνίδια. Μάλιστα, η γνώμη σου είναι ότι υπάρχουν μέσα στις ομάδες τις δύο που είδες, Νίκο, παίκτες που αύριο μεθαύριο έχουν το ταλέντο να προωθηθούν? Σίγουρα, εντάξει. Αυτό ισχύει πάντα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για όλους, γιατί... Όχι για όλους, κάποια ταλέντα είπα. Αλλά πάντα υπάρχουν 2-3 παίχτες που ξεχωρίζουν και κάνουν το άλμα στην πρώτη ομάδα. Το θέμα είναι να πάρουν και τις ευκαιρίες τους, βέβαια, εντάξει, γιατί καλό το επίπεδο των τμήματων υποδομής και του πρωταθλήματος νέων. Απλά αυτά τα παιδιά πρέπει σταδιακά να μπουν και να μπολιαστούν σε ένα σύνολο έμπειρων ποδοσφαιριστών για να βοηθηθούν και αυτά και να παρουσιάσουν και μια βελτίωση και μια μεγαλύτερη εξέλιξη. Υπάρχει πάντως υλικό και στον ΠΑΟΚ, υπάρχει και στον Άρη. Υπάρχουν παίχτες που στο μέλλον μπορεί να μας απασχολήσουν. Να μια ευχάριστη είδηση από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που παρακολούθησε τα νιάτα του ΠΑΟΚ και του Άρη να αναμετρούνται σήμερα. 0-0 το αποτέλεσμα. 0-0. Νομίζεις ότι είναι το δίκιο, έτσι? Γιατί από νομίζω τις... βάσει της εικόνας του αγώνα και των ευκαιριών που είχαν είναι και το πιο δίκιο. Μάλιστα. Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την ενημέρωση. Έχει χαλάσει το λάπτοπ, το κινητό σου, το τάμπλετ σου? Πήγαινε στους ειδικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνδετο. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρω επίπεδο επισκευές για όλες τις μάρκες. Repair Store. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ και λάπτοπ. Repair Store. Βενιζέλου 11, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-206-131 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να έχετε επιπρόσθετες πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, 2-3-11-206-131. Επίσης, για να φροντίσουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, μπορούμε να επισκεφθούμε το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, εκεί στην Ολύμπου, και το ραντεβού μας 5-15-017-2-31-0-5-15-017. Θα είμαστε αύριο στις 11 εδώ. Θα σας δώσουμε και εισιτήρια. Μην ξεχνάτε να μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στο Λίμπερο της καρδιάς μας, το Λίμπερο που έρχεται πρώτο. Έτσι δεν λένε οι άλλοι. Το πρώτο ραδιόφωνο, πιο πρώτο ρε, εμείς είμαστε το πρώτο. Είμαστε το Λίμπερο της καρδιάς σας. Ακολουθεί Σταμάτης Μουρελής, που θα σας ενημερώσει για πολλά και ενδιαφέροντα. Εμείς θα τα πούμε, όπως είπαμε, αύριο στις 11. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Από τον Γιώργο Συρίγου και την Αποστολία του Βόλη, που ήταν τηλεφωνικά δίπλα μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο.